Καλό μεσημέρι. Ξεκινάμε αμέσως το ΠΑΟΚ 24 με θέματα τα οποία θέλω να θίξει, να σχολιάσει ο συνάδελφος Σταύρος Κόλκας. Πρώτα απ' όλα, έξω ποδοσφαιρικό, γιατί απέφυγες να το σχολιάσεις εντέχνως, ρίχνοντας την παρά στην κυρκίδα, όπως λένε και οι πολιτικοί, τις τοποθετήσεις του Μπουτάρη. Τι να πω. Δεν έχεις πει κουβέντα. Άμα έκανε κανένας άλλος, κανένας δεξιός, κανένα αυτά, κάθε μέρα αυτά θα μας έλεγες. Πρώτα απ' όλα, Μπουτάρης είναι μια προσωπικότητα η οποία τρέμει ο καθένας όταν θα ανοίξει το στόμα του. Είναι γνωστό αυτό, δεν είναι άγνωστο. Που να δει συνεργάτες του. Πέτυχα έναν χθες. Τι, τρέμουνε. Το κατηγορούνε. Τρέμουνε, ρε. Το ρε, έχω ακούσει και για άλλον αυτό. Παλιότερα. Ναι. Κάνα δύο χρόνια. Ναι, όντως. Συμμαζεύτηκε αυτός. Ναι. Τρέμουν όλοι, ρε. Δεν ξέρουν τι θα πει. Δηλαδή, μπορεί που κάθεται, εκεί που κάθεται μπορεί να πει, α, και τότε. Και πώς το σώζουν κάθε φορά. Το σώζουν, είναι οι άλλοι ανύπαρκτοι, ρε. Γλιτώνουν από την αντιπολίτευση. Δηλαδή, τι να κάνει τώρα στην αντιπολίτευση ο Σταύρος ο Καραφάτης. Τι να κάνει. Γιατί, εντάξει. Δεν μπορεί, αποδείχτηκε. Ως χώρος, ως δεξιός χώρος. Δεξιός χώρος τι να πει, όχι ο Σταύρος. Στην Θεσσαλονίκη είναι Σταύρος, ο κλέφτης. Ωραία, αλλά 120 εκατομμύρια λείπανε. Τι να πούνε. Κατάλαβες. Δεν έμεινε και κανένα τέλεχος. Ξέρω εγώ, η ίδια ξύλινη γλώσσα και την γλιτώνει πάντα. Και πάλι, ξέρεις ποιο είναι το γέλιο. Ότι δεν θα έχουν αντιπολίτευση. Γιατί? Δεν θα έχουν άτομο να βάλουν. Δεν πάει. Το ξέρεις εσύ. Αφού βλέπω. Τι, τι θεωρείς ότι φοβούνται μη χάσουν Μπουτάρι αυτό. Δεν έχουν προσωπικότητες. Δεν έχουν κάποιον που να, να βγει μπροστά. Ανοησίες. Όχι, να λέει έξυπνα πράγματα. Να μην μιλάει ξύλινα. Και ο Μπουτάρι, τον πέτυχα στον δρόμο. Δεν άλλαξε πεζοδρόμιο. Ε? Δεν άλλαξε πεζοδρόμιο. Όχι, δεν έχω πρόβλημα μαζί του. Εκείνος. Εκείνος γιατί να άλλαξε πεζοδρόμιο. Μήπως. Επειδή είπε να πει το αεροδρόμιο ο Νίκος Γκάλης. Ναι. Να κάνουμε δημοψήφισμα. Και το πάρτινγκ Λυπηρίδης λέω. Να κάνουμε δημοψήφισμα. Να βάλουμε τέσσερις. Εγώ θέλω να βγει Γιάννης Γούμενος. Πώς σου ήρθε αυτό τώρα. Για Μπασόκ. Γιαννούλης. Δυνατή. Ναι. Πασόκ να βγει. Έτσι, Γιάννης Γούμενος. Πασόκ. Ναι, α, να πάει προς τα εκεί. Ναι. Έτσι, να θυμηθούμε τα παλιά. Τον άνθρωπο. Γιώργος Τζοβόλας. Τσοβόλα. Δεν έχει σημασία. Αρτινό είναι ο Τσοβόλα. Δεν έχει σημασία. Και ο Μπαλάφα αρτινό είναι. Δηλαδή το έκανε ότι είσαι Μπαλάφα. Ο Γκάλη Θεσσαλονίκη είναι. Ναι. Εντάξει, πώς δραστηριοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Δραστηριοποιήθηκε. Και έφερε πολλές επιτυχίες. Βεβαίως. Στην ομάδα μπάσκετ του Άρη. Βεβαίως. Μπορούμε να κάνουμε ένα τέτοιο. Μια σάλα του αεροδρομίου. Είναι Γκάλη Χολ. Εκεί που είναι η Βόνταφο. Ξέρω εγώ και η Αναχωρήσεων. Ναι. Που είναι και τη μοδό αυτό. Εγώ αυτό ο Γκάλης ο ίδιος που ο καθένας του λέει να δώσει μια ονομασία σε κάτι με το όνομά του. Ο Γκάλης φίλε τρελαίνεται τον παρακαλάς. Τρελαίνεται. Είναι τα καλύτερά του. Δεν συμμετέχει, δεν απέξω από όλα αυτά. Άμα τον παρακαλέσεις μία, δύο, πέντε, δέκα φορές είναι εντάξει. Εγώ λέω να το ονομάσουμε Κολομπούρδα σε πρώτα. Πάμε παρακάτω. Όχι, εγώ δέχομαι προτάσεις να κάνω μια κουβέντα για το αεροδρόμιο. Εμένα η πρότασή μου η πρώτη. Εντάξει, χαζομάρε, τώρα, η αντανακλαστική ήταν να βγει Τζόρτζι Ελλάσκαρη. Το αεροδρόμιο. Να βγει το πολυμορφικό έτσι. Ναι, αυτό ακριβώς. Ήταν πολυμορφικό αεροδρόμιο. Πάμε παρακάτω. Να επιστρέψουμε στα αθλητικά θέματα. Παναγιώτης Γιαννάκης είναι πιο σωστό. Γιατί? Γιατί για να πετάξεις κλαις πλέον. Λόγω ομίχλης. Ναι, να το κάνεις Παναγιώτης Γιαννάκης. Δράμα η κατάσταση. Ναι. Από τα καλά που έχει πει το τελευταίο μήνα. Ήταν λίγο το εντεφορμέ. Λόγω πίεση, λόγω πρωταθλητισμού, λόγω ντουλάπα. Αλλά αυτό με τον Γιαννάκη και ότι κλαις για να πετάξεις. Το έχει πάθει βέβαια. Το έχω πάθει δύο φορές. Δύο φορές μέχρι τώρα. Ποιο ξέρει ακόμα πόσες. Όχι, όχι. Δεν πετάμε αυθημερών ποτέ. Τρίπολη έχεις. Αυθημερών. Τι, Ζλατάνης, τσάρτερ. Κανόνες εγώ, μην αγχώνεσαι. Τσαρτεράκι θα βάλουμε. Λοιπόν. 50-60 θα πάμε καλά. Αυτό Μάτρα. Με το θέμα Μπουτάρη, ο οποίος πρωταγωνιστεί και οι συνεργάτες του πάντως τρέμουν κάθε φορά. Τρέμουν. Είναι συνέντευξη τύπου και είναι από κάτω έτσι. Δημοτικό συμβούλιο. Ναι, ρε, δεν υπάρχει τώρα. Ναι. Αυτό όσο περνάνε τα χρόνια τόσο χειροτερεύει. Χειροτερεύει. Κοίτα, από τη μία έχει διάθεση να τρολάρει, από την άλλη το έχει χάσει λίγο. Καταλαβαίνεις και γίνεται αυτή η μίξη. Και είναι
Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Mm. Πώς βλέπεις αυτή την φοβερή προσπάθεια στην Αθήνα εξύμνησης του Βαγγέλη Μαρινάκη? Κλάμα αυτό. Τι αγωνία είναι αυτή, ρε φίλε. Εσύ έχεις δει ότι είναι τα κείμενα όλα ίδια? Ναι, καταλαβαίνεις ότι πέφτει. Ναι. Φοβερό. Όχι, θα κάνουμε ένα βρείτε κάθε τις διαφορές. Μισή ώρα ανεβαίνει κείμενο υπέρ του Μαρινάκη. Mm. Αυτό ο ηγέτης, ο πρόεδρος, τα εκατομμύρια. Τον αφήσαν μόνο, αυτό, αυτό ναι, μου αρέσει εμένα, που τον αφήσαν μόνο. Το γράφουν όλοι. Στον κόκαλη. Ναι, μπηχτές στον κόκαλη. Δεν ξέρω, ρε φίλε, πραγματικά. Τόσο μεγάλο το άγχος. Ναι, γιατί όμως. Έκανε ένα λάθος, ρε φίλε. Χοντρό. Και δύο και τρία. Όχι, σου λέω για ένα χοντρό. Άλλαξε προπονητή. Το timing παίζει ρόλο. Ναι, εννοείται. Έρχονται τα δικαστήρια. Έρχονται. Δεν τους νοιάζει αν θα πει ο Παοξής, ο Παναθηναϊκός ή οτιδήποτε κτλ. Μην τυχόν χάσει του Ολυμπιακού τώρα που είναι τα δικαστήρια. Γιατί θα βγει να πει κυνηγάτη τον Ολυμπιακό, κατάλαβες. Θα βάλει τους Ολυμπιακούς μπροστά, δεν θα βάλει αυτόνα. Ναι, αυτά, αλλά τα... δεν έχουν σχέση τα δικαστήρια με τον Ολυμπιακό. Πώς δεν έχει της οργάνωσης σχέση με τον Ολυμπιακό? Εντάξει. Αυτό είναι δευτερεύον. Το άλλο είναι το δύσκολο. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν τα παρακολουθώ και πολύ. Με το μεγαλώσιμο μόνο ξέρω αυτό που σου έλεγα χθες. Ρε φίλε, φοβερό, φοβερό. Είναι ίδια τα είδες αυτά που έστελνα χθες. Τα είδα, δείτε, τα διάβασα. Τα είδα. Και διαφορετική η blogger. Εκπληκτικό. Εντάξει. Εκπληκτικό. Πάμε στα άλλα πιο σοβαρά. Πιστεύεις ότι άμα τους στείλουμε τους blogger τα κείμενα σκέτα, ωραία, θα καταλάβει ο καθένας ποιο είναι το δικό του και ποιο είναι το άλλο? Όχι. Πάμε στα σοβαρά γιατί εσύ γελάς. Ναι. Αλλά ο κόσμος, ναι, και δεν ειρωνεύομαι, ανησυχεί και έχει δίκιο να ανησυχεί για το Λαμία ΠΑΟΚ. Ρε φίλε, τι να σου πω τώρα. Η Λαμία είναι μια ομάδα που μάχεται για την παραμονή της στην κατηγορία, αλλά τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά δεν με φοβίζουν εμένα προσωπικά. Α, αρχίσαμε. Τι? Καταρχάς, τίθεται το θέμα συνολικά. Δηλαδή, χθες, μέσα σε διάστημα μισής ώρας, ναι, διαβάζει ο φίλαθλος. Ο φίλαθλος, ξέχνα... γιατί εμείς ξέραμε ότι θα γίνει με τη ξέρεις. Λαμία. Διαβάζει ο φίλαθλος ότι υπάρχει σοβαρό θέμα με τα εισιτήρια, δεν γίνεται, δεν υπάρχει καμία λύση. Και μετά από μισή ώρα, Ευαγγέλου. Ναι. Και σου λέει ο φίλαθλος, και χωρίς κόσμο και με Ευαγγέλου, κάτι γίνεται. Εσύ δεν θα έλεγες, δεν θα ανησυχούσες? Αλήθεια είναι αυτό ότι θα ανησυχούσα αν ήμουν οπαδός. Αλλά πλέον έχω και μια εμπιστοσύνη στον ΠΑΟΚ που δεν νομίζω να αφήνει τίποτα να. Και στη Λάρισα εμπιστοσύνη είχες. Εκεί την πατήσαμε. Είναι η μόνη φορά που την πατήσαμε φέτος. Ναι. Η μόνη φορά. Αυτός γιατί δεν μας παίζει σε ένα παιχνίδι της Τούμπας? Τρελός. Ο τρελός είναι αυτός. Όμως αυτός τι φταίει, ρε φίλε? Αυτός κάνει τη δουλειά του και έχει κάνει το σαλάτι. Η δουλειά του δεν είναι η δουλειά του. Αυτοί που τον ορίσανε στο Λαμία ΠΑΟΚ γιατί? Α, τον Ευαγγέλου λες? Ναι. Τον Ευαγγέλου τον είχαν καιρό έξω. Πού ρε, προχωρήσαμε την ΑΕΚ έπαιξε. Έπαιξε, ρε, τον είχαν καιρό έξω μετά τον Πανιόνιο Ολυμπιακό. Ήταν τρεις μήνες έξω. Μα έκανε και άλλα λάθη μετά. Πάλι έξω έμεινε. Δεν είναι τρεις μήνες. Δύο ήταν. Δεν είναι τρεις μήνες. Το ρεκόρ το έχει ο Βάτσιος φέτος. Και είναι δικαιολογημένο. Γιατί ο Ολυμπιακός Πανιόνιος ήταν κανένα μήνα, ενάμιση. Έκανε και άλλα λάθη. Ξαναέμεινε έξω. Ο Ζαχαριάδης παίζει. Όχι. Μας τελείωσε. Και σφυρίζει τη μια εβδομάδα και ξανά την άλλη. Και στο Λαμία ΠΑΟΚ. Και χωρίς κόσμο ΠΑΟΚ. Και στη Λαμία. Όλα μαζί. Λαμία, δεν πει στη Βαρκελόνη, ρε, πως, δεν είμαι σε λίγο. Λαμία, ναι. Εντάξει. Δεν είναι οι Σέρες και τα Γιάννενα, είναι η Λαμία. Εντάξει, η Λαμία, σου λέω, δεν έχει δώσει κάποιο δικαίωμα σαν ομάδα, ρε φίλε. Δεν είναι φίλη με την ΑΕΚ. Εντάξει. Και άλλο θες. Εντάξει. Και τι θα κάνει, δηλαδή, θα ξυπνήσει μέσα στον. Ξέρω εγώ. Στον Πριντέντα ο Πικέ και μέσα στον Παντελιάδη ο Ρομπέρτο Κάρλος. Κανένα Δευτέρα μιλές άλλα. Τι να λέω. Ότι. Ρε φίλε, άκου να δεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει σφαγή πρώτα απ' όλα εδώ που είμαστε. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει σφαγή. Δηλαδή 25 σφυρίγματα. Αυτά που γινόντουσαν τότε. Ναι. Δεν πιστεύω. Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό φεγγάρι. Ναι. Ωραία. Και. Εύκολα, δύσκολα θα βρούμε τρόπο να πάρουμε το παιχνίδι. Αυτό πιστεύω. Δεν είναι. Καλά. Έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι ποδοσφαιρικά καθαρά. Εφησυχασμένος σε βλέπω. Δεν είμαι εφησυχασμένος, δε φίλε. Πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου έχω τη στραβή. Την παρασκηνιακή στραβή. Αλλά δεν τη δίνω και τόσες πιθανότητες όπως παλιότερα. Φίλος μας γράφει ότι ο Ζαχαριάδης είναι τέταρτος σε παιχνίδι. Είναι δυνατόν? Κάτσε να δούμε. Κι όμως είναι. Κι όμως είναι. Στη Λιβαδιά.
Λεβαδιακός Πανετολικός. Ντροπή, ρε φίλε. Μα ούτε τρία μάτς δεν πέρασαν εδώ. Δεν τιμωρήθηκε ουσιαστικά. Για τα όρια στην Τρίπολη. Ναι. Όχι, δεν είναι. Αυτό είναι λάθος. Λάθος. Να γραφτεί ένα κείμενο. Χαμπάρι δεν πήραμε. Ευτυχώς είναι εδώ ο φίλος που τα προσέχει αυτά και. Και ο Μάικ μου στείλε εμένα, φιλαράκι μου. Ναι. Όχι. Και. Εσύ μπορείς ως δημοσιογράφος πραγματικά τώρα με την όλη ιστορία που έχεις στο χώρο και πριν από την ιστορία τη δημοσιογραφική να πεις και να γράψεις μην πας στο γήπεδο. Δεν μου βγαίνει. Ούτε εμένα. Μα ξέρω ότι αν ήμουν οπαδός θα έβρισκα τρόπο. Όσους γράφα μην πας θα πήγαινες. Ναι. Αλλά δεν πρέπει. Εντάξει τι να κάνουμε. Δεν πρέπει. Εμένα με πιάσανε και η αστυνομία. Πρώτη φορά με πιάσανε να παίξω το γήπεδο. Τι είναι. Και πες δεν είναι όπως τα Γιάννενα, πες τους. Ποια αστυνομία. Αθλητικής βίας. Μου πιάσανε να παίξω το γήπεδο. Προχθές. Ναι. Στην Τούμπα. Ναι. Και δεν είναι όπως είναι τα Γιάννενα, δεν θα τους αφήνουν να μπαίνουν από τις εισόδους και τέτοια μου λέγανε. Τι να σου πω τώρα. Μπάξει. Άρα παραθέτουμε τα γεγονότα. Δεν μπορούμε εμείς να πούμε μην πάτε, μην κάνετε, μην και μην. Αυτό δεν. Ο καθένας αποφασίζει. Η κατάσταση πάντως είναι δύσκολη και διαφορετική από τα προηγούμενα παιχνίδια. Είναι διαφορετική. Δεν υπάρχουν καν εισιτήρια, δεν δίνουν. Λογικά θα ανακοινωθεί σήμερα ότι μόνο θα πάρουν εισιτήρια μόνο οι κάτοχοι διαρκείας. Τώρα από εκεί πέρα τα παραθέτουμε. Καλό είναι να μην κινδυνεύσει η όποια πορεία του ΠΑΟΚ και τα επόμενα εντός έδρας παιχνίδια. Είναι λίγο... Τα πολύ σημαντικά εντός έδρας παιχνίδια. Ναι, δεν είναι... παίζουμε με, την, με τα Δρυμίκλανα και τον ΠΑΟ Ρουφ. Είναι ωραία. Δύσκολα τα πράγματα. Αυτό εδώ που τον έχουν φωτογραφία να σχολιάζει την ένταση στο Αιγαίο και είναι σαν να έρχεται μια οβίδα πάνω του. Ωραία φωτογραφία του βάλανε. Το έχεις καταλάβει τι γίνεται στο Αιγαίο, ε. Να πάρω ένα τηλέφωνο τον, πώς λέγεται, στο μικρό, ο Ερντογάν. Τον πάρω να του πω άραξε λίγο να πάρω το πρωτάθλημα και μετά... Είναι λίγο δύσκολη κατάσταση και λίγο επικίνδυνη. Έως πολύ. Όσο είναι αυτός εκεί, είναι ακόμα πιο δύσκολη και επικίνδυνη. Ενημέρωση ο Καμένος λέει ΝΑΤΟ και. Θέλω να είμαι σε μια τέτοια ενημέρωση. Σκέψου λες για το κουτάρι του συνεργάτη όταν βγαίνει και μιλάει αυτός. Αυτός ή άλλοι συνεργάτες από κάτω. Όχι, ρε, αυτός δεν είναι. Αυτός είναι ψυχοπαθής. Ο άλλος είναι τρόλ ψυχοπαθής. Δηλαδή δεν ξέρεις πότε σε τρολάρει και πότε μιλάει ζωμάρα. Ο άλλος έχει την πόλη τη οποία ηγείται. Ο άλλος ηγείται όμως Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πιστεύεις έχει στρατιωτάκια στο σπίτι. Ο Καμένος. Παίζει και ναυμάχη. Αυτό σου λέω. Δέχεται φοβερό πόλεμο όμως. Εντάξει. Εντάξει, απαντάκι ωραία όμως. Δέχεται πόλεμο γιατί. Πάμε στους χορηγούς πρώτης ώρας για να μπούμε σε συζητήσεις. Πρέπει να μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο. Έχουμε ξεφύγει. Χάνει και ο ΠΑΟΚ από αυτό. Δεν μιλάς για ποδόσφαιρο. Να φανεί τα πλεονεκτήματα. Μόνο για ποδόσφαιρο. Σε σχέση με. Τι που κουβέντα δεν λες. Είδες η Ελένη Μπούντου θεματάρα που έκανε πρωί για το White Scout. Όχι. Ε? Όχι. Για το Βιερίνια. Στο ΠΑΟΚ 24 να φανταστώ, ε. Στο SDNA το έκανε. Θα κάνει και ένα για το ΠΑΟΚ 24 τώρα. Μάτος θα κάνεις. Ματώσαμε. Ένα πρώτο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και με όλα τα μηνύματά σας. Επιστρέφουμε 35 λεπτά μετά τις 12 στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Έχουμε δει φωτογραφίες από Σουηδία και από Έστερσουντ που ζει σήμερα μεγάλες στιγμές. Παίζει στους 32 του Europa League με την Arsenal και μας έχει δείξει η Ελένη Μπούντου φωτογραφίες από την πόλη, από το αεροδρόμιο. Που μας χαιρέτησε το αεροδρόμιο που ζωθήκαμε, ναι. Δεν θυμόμαστε αυτά. Το πώς υποδέχεται η σουηδική ομάδα την Arsenal... Με τα αποδυτήρια που μοιάζουν σαν Ιγκλού κτλ. Μπράβο στην Έστερσουντ για αυτά που έχει πετύχει. Δεν άξιζε να περάσει τον ΠΑΟΚ, αλλά τέλος πάντων τα κατάφερε. Το ποδόσφαιρο δεν είναι δίκαιο. Στη μεγάλη αυτή αποτυχία που χρεώνεται ο Λουτσέσκου και η ομάδα. Δεν το χρεώνεται ο Λουτσέσκου την αποτυχία.
Εσύ χρεώνεις τον Λουτσέσκου την αποτυχία αυτή. Και πάμε σε αυτά που πιστώνεται ο Λουτσέσκου και η ομάδα του για να τα συζητήσουμε. Φίλοι 467, δεν έχουμε κάτι να πούμε για ανακοινώσεις και τα λοιπά. Δεν σχολιάζουμε τέτοια πράγματα. Πάμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, για ό,τι παρουσιάζει ο ΠΑΟΚ αυτό το τελευταίο διάστημα, η σύγκριση με τους άλλους διεκδικητές, τα 9 παιχνίδια που απομένουν για το πρωτάθλημα, φυσικά και για το κύπελο. Αυτά τα 2-3 θέματα τα οποία συζητάμε ποδοσφαιρικά για τον ΠΑΟΚ, ο Βιερίνια, έτσι, η θέση του, η αλλαγή, το δεν ακουμπάω την ομάδα, στο κέντρο του γηπέδου, το τι ακριβώς γίνεται με τα χαφ του ΠΑΟΚ. Θα δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν προπονητή πλέον, πρώην ποδοσφαιριστής και του ΠΑΟΚ, με ιστορία σε πολλές ομάδες. Ο Πάρης ο Ανδράλας είναι στην γραμμή. Πάρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, ρε φίλε. Πού είσαι? Καλό μεσημέρι. Είσαι καλά, Πάρη, γερός? Καλά, δόξα τω Θεώ, καλά. Να είσαι πάντα καλά. Σε έχουμε ακούσει τοποθετήσεις σου να μιλάς για ποδόσφαιρο και πραγματικά χαιρόμαστε να σε ακούμε. Γι' αυτό θέλαμε να μιλήσουμε και μαζί σου. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Πάρη, τι βλέπεις φέτος από τον ΠΑΟΚ? Τι είναι αυτό προπονητικά που τον κάνει ξεχωριστό στα δικά σου μάτια? Προπονητικά είναι ότι πλέον έχει ποδοσφαιριστές απρόβλεπτους. Έχει ποδοσφαιριστές που μπορούν να περάσουν στο ένας εναντίον ενός. Και αυτό που έχει σε σχέση με άλλες χρονιές είναι ότι έχει πολύ βάθος. Δηλαδή υπάρχουν ποδοσφαιριστές στον πάγκο του ΠΑΟΚ, ακόμα και άμα πούμε τους δανεικούς που έχει δώσει ο ΠΑΟΚ, ναι, που βλέπετε ότι στηρίζουν ομάδες, είναι κορμός σε άλλες ομάδες. Mm-hmm. Πολύ απλά γιατί έχουν μεγάλη ποιότητα. Όμως στο ρόστερ νομίζω ότι είναι το καλύτερο τη τελευταία 20ετία σίγουρα. Λέμε για ρόστερ, αλλά το ρόστερ πάνω κάτω ήταν και το ίδιο την προηγούμενη χρονιά, με κάποιες ποιοτικές προσθήκες. Τελικά, μήπως μετράει περισσότερο το πώς διαχειρίζεσαι το ρόστερ και όχι το ρόστερ αυτό καθ' αυτό? Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό το πώς διαχειρίζεται ο προπονητής. Εκείνος ζει την ομάδα στην καθημερινότητα, εκείνος γνωρίζει το ποιος είναι σε καλύτερη κατάσταση και το πώς ταιριάζει ο κάθε ποδοσφαιριστής με τον άλλον. Ο Πέλκας, παραδείγματος χάρη, είναι ο καλύτερος Πέλκας, δεν ήταν ο περσινός. Φέτος είναι πολύ καλύτερος. Ο Βιερίνια δεν είχαμε πέρυσι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει Βιερίνια. Mm-hmm. Ο Πρίγιοβιτς και αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ο Βαρέλα και αυτός πολύ σημαντικός. Γενικά όμως ο ΠΑΟΚ μετά από ένα χρονικό διάστημα στην αρχή που σίγουρα ψάχνει σαν ομάδα να βρει ρόλους, πλέον θεωρώ ότι ο καθένας γνωρίζει το τι ζητάει ο προπονητής και γι' αυτό βλέπουμε και ωραίο ποδόσφαιρο. Βλέπουμε συνδυαστικό παιχνίδι. Γενικά ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι σχεδόν σε όλες τις θέσεις είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Επειδή σου είναι καθαρό εξάρι, ο ορισμός του καθαρού εξάριου, του κόφτη, ο Λουτσέσκου δεν θα σε έπαιρνε ποτέ στην ομάδα του. Δεν θέλει να παίζει με καθαρά εξάρια. Αυτό πώς το σχολιάζεις? Στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ, ναι. Όχι στην ομάδα του. Για τον ΠΑΟΚ θεωρεί ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να στηρίζει τις εξάρια σε αμυντικογενείς μέσους. Έτσι λέει. Κοιτάξτε, κάθε προπονητής έχει τη δικιά του φιλοσοφία πάνω στο πώς θέλει να στήσει μια ομάδα. Πλέον σύγχρονο ποδόσφαιρο, το εξάρι, το κλασικό, λίγο έχει απομυθοποιηθεί. Πιο πολύ πλέον τα αμυντικά χαφ είναι box to box, δηλαδή και στο αμυντικό και στο επιθετικό κομμάτι. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει ποδοσφαιριστές σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση, οι οποίοι είναι πολύ καλοί παίκτες, και ο Μαουρίσιο και ο Σαχόφ και φυσικά ο Τσίμιροτ που έφυγε, θεωρώ ότι ήταν ένας πολύ καλός παίκτης. Το Γάλλο, το ποδοσφαιριστή που είχε τον κύριο, δεν έχω άποψη ακόμα. Mm-hmm. Νομίζω ότι στο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου και αυτό δεν έπαιξε και ο Κάτσε, γιατί ήταν έτσι πιο αμυντικογενές και θέλει λίγο ο παίκτης που θα πέσει σε συγκεκριμένη θέση, ο κύριος Λουτσέσκου, να βοηθάει και στο επιθετικό κομμάτι, να είναι ο συνθετικός κρίκος ανάμεσα σε άμυνα και επίθεση, όπως κάνουν και πολλές ομάδες πλέον στην Ευρώπη. Πάρη, στο 80% των αγώνων ο ΠΑΟΚ κυριαρχεί, είναι επιθυκογενής, έχει κατοχή, φάση. Δεν παίρνει ρίσκα ο αντίπαλος γενικά. Ναι, ισχύει αυτό που περιγράφεις. Στα μεγάλα ντέρμπι, όπου μπορεί και να είναι ισορροπημένα, μπορεί και να είναι κακή μέρα, μπορεί να υπάρχουν φοβερές μάχες στο κέντρο. Μπορεί να πάει ένα παιχνίδι στην Κλωτσιά, π.χ. Εκεί δεν χρειάζεται το εξάρι που λέμε?
Θεωρώ είναι το πώς, όπως σας είπα και πριν, το πώς το προσεγγίζει ο κάθε προπονητής. Όταν μια ομάδα είναι δομημένη να παίζει συγκεκριμένα σε παιχνίδια, το 80% των παιχνιδιών, να έχει την κατοχή της μπάλας, να είναι ο κυρίαρχος, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει το ντέρμπι για να παίξει με καθαρό εξάρι ότι δεν πρέπει ή για να, να γίνει αμυντικό γενές. Ναι. Ίσως αν θα προηγηθεί στο σκορ, ίσως η εξέλιξη του παιχνιδιού να είναι καλή για την ομάδα και ίσως εκεί να έρθει κάποιο παιδί από τον πάγκο και να παίξει λίγο πιο σφιχτά, παραδείγματο χάρη με τρία αμυντικά χαφ και να γίνει λίγο πιο συμπαγής στο αμυντικό κομμάτι στον άξονα. Μάλιστα. Το άλλο μεγάλο θέμα έτσι ποδοσφαιρικά που συζητιέται για τον ΠΑΟΚ έχει να κάνει με τη θέση του Βιερίνια. Όλοι ξέρουμε την ποιότητά του και τι μπορεί να δώσει μπροστά. Έτυχε λόγω απουσιών, κενών κτλ. Να ξεκινήσει να παίζει αριστερά. Έχει μονιμοποιηθεί γιατί ο ΠΑΟΚ κάνει φοβερό σερί και έχει βρει τη χημεία του και τώρα λέει Λουτσέσκου, εγώ δεν την ακουμπάω την ομάδα. Δεν την αλλάζω. Θα συνεχίσει εκεί ο Βιερίνια. Πώς το βλέπεις αυτό? Θεωρώ πραγματικά ότι είναι σωστό. Αν και εγώ δεν συμφωνώ με την τοποθέτηση του Βιερίνια στο αριστερό, σαν αριστερό μπακ, γιατί θεωρώ ότι για το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολυτέλεια και στο επιθετικό κομμάτι ο Βιερίνια θα πάρει την μπάλα ψηλά στο τελευταίο τρίτο του αντιπάλου, νομίζω ότι έχει την ποιότητα να περάσει και από δεξιά, είτε παίξει από αριστερά είτε από δεξιά, έχει την ποιότητα να περάσει το ένα εναντίον ενός. Mm-hmm. Όμως ο προπονητής αυτή τη στιγμή έχει βρει ισορροπία και δεν υπάρχει κανένας λόγος να πειράξει την ομάδα. Αυτό που του κάνει Βιερίνια είναι να έρχεται από την πίσω γραμμή, σύν τον μπροστινό του ποδοσφαιριστή, είτε είναι ο Μακ, είτε είναι ο Μπίσεσβαρ, είτε είναι ο Πέλκας, είτε είναι ο Κάμπος, είτε είναι ο Λιμιός, οποιοδήποτε είναι μπροστά από το Βιερίνια, συνθέτουν ένα δίδυμο το οποίο μαζί και με το Μάτος από την άλλη πλευρά, πραγματικά ο αντίπαλος έχει πρόβλημα, γιατί πρέπει ακριβώς τον αντίπαλο να γυρίσουν πάρα πολύ χαμηλά. Πολλές φορές το κάνουν, άλλες φορές όμως ο ΠΑΟΚ είναι τόσο πιεστικός και μεταφέρει το παιχνίδι στο τελευταίο τρίτο του αντιπάλου, με αποτέλεσμα να δημιουργεί πρόβλημα κυρίως από τις πλευρές. Και γι' αυτό θεωρώ δεν πρόκειται να πειράξει το Βιερίνια από εκεί, γιατί αυτή τη στιγμή έχει βρει ομάδα χημεία και ισορροπία. Για το ύφος των ομάδων σαν τον ΠΑΟΚ, θεωρείς ότι το repress είναι το καλύτερο συστατικό τέλος πάντων επιτυχίας? Γιατί αν κάπου ποντάρει ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι του, είναι στην άμεση ανάκτηση της μπάλας. Θεωρείς ότι εκεί είναι το κομβικό κομμάτι? Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον σύγχρονο ποδόσφαιρο. Φυσικά αυτό είναι δουλειά του προπονητή και φαίνεται ότι είναι δουλειά του προπονητή. Άμεσα με το που χαθεί η μπάλα να την ξανακερδίσει σε πρώτο χρόνο. Όμως ο ΠΑΟΚ και αν δεν την κερδίσει μπάλα, έχει γρήγορη οργάνωση, οι παίκτες είναι στις θέσεις τους, είναι πολύ καλά δουλεμένη ομάδα, πολύ οργανωμένη και γι' αυτό θεωρώ και στο αμυντικό κομμάτι πλέον δεν έχει πρόβλημα. Όμως παίζει μεγάλο ρόλο αυτό που είπατε, ότι άμεσα να κερδίσω την πάση σε πρώτο χρόνο. Φυσικά αυτό δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη, πρέπει να έχεις και τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές να μπορούν να το κάνουν και να έχουν και την ποδοσφαιρική ευφυΐα να αλλάξουν λίγο στο μυαλό τους τη μετάβαση από επίθεση, ότι κάνουμε άμυνα στο δευτερόλεπτο, στο κλάσμα. Γιατί μπορεί να εκτεθείς, αν δεν σου βγει να... Ναι, γιατί αν δεν πας συγχρονισμένα στο pressing και πάει ο ένας, ο άλλος πάει λίγο καθυστερημένα, δεν ακολουθήσουν όλες οι γραμμές συγχρονισμένα, σίγουρα ο αντίπαλος θα βρει κενά. Αν θυμόσαστε στον Ολυμπιακό του Βαλβέρδε, το μεγάλο του όπλο ήταν αυτό. Όμως στην αρχή μέχρι να το περάσει, θεωρώ το πρώτο εξάμηνο από ό,τι θυμάμαι, γιατί έτυχε να παίξουμε και αντίπαλοι, είχε πρόβλημα γιατί δεν πήγαιναν συγχρονισμένα οι γραμμές. Θέλει και δουλειά, αλλά θέλει και ποδοσφαιριστές με ποδοσφαιρική ευφυΐα. Πάρε, μιλήσαμε για τα πλεονεκτήματα που κι εσύ βλέπεις στον ΠΑΟΚ. Για την ΑΕΚ, αλλά και τον Ολυμπιακό, τι ανάλογο πλεονέκτημα ή μειονέκτημα βλέπεις την προσπάθεια αυτή που κάνουν για πρωταθλητισμό? Θεωρώ ότι η ΑΕΚ είναι ο άμεσος ανταγωνιστής του ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ έχει και εκείνη καλό ρόστερ, έχει καλό προπονητή. Είναι ευέλικτη στους σχηματισμούς, μπορεί να παίξει και 3-5-2, μπορεί να παίξει και 4-3-3 και 4-4-2 με τον Αραούχο και τον Λιβάγια. Έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι και η ΑΕΚ στο επιθετικό κομμάτι μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα. Πάλι ένα από τα όπλα της ΑΕΚ είναι τα μπακ, ειδικά με το Χουλτ που πήρε το αριστερό μπακ από τον Παναθηναϊκό, σύν τον Γκάλο που και αυτός έχει ποιότητα να σου κάνει τον παίκτη παραπάνω την πίσω γραμμή. Τον Χουλτ τον έχει σε μεγάλη απώλεια του Μάνταλου που ακόμα νομίζω δεν έχει βρει εκκλήση. Πάρει τον Χουλτ τον έχει εκτίμηση. Λεπτομέρειες θα πάει το πρωτάθλημα. Μας ακούς. Τον Χουλτ τον έχει εκτίμηση, δηλαδή ότι είναι ένας παίκτης, μια πολύ καλή μεταγραφή που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ΑΕΚ. Και βασικά είναι καλύτερος του Λόπεθ. Επειδή δεν τον παρακολούθησα μόνο στα παιχνίδια, αλλά είχα πάει και κάποια στιγμή 10 μέρες στο Κοροπήκι στον Παναθηναϊκό.
για να δω προπονήσεις. Ναι. Και τον έχεις από κοντά, είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής με πάρα πολλές δυνάμεις, με ταχύτητα. Ένας ποδοσφαιριστής που θεωρώ ότι όταν βρει ρυθμό πάλι, γιατί είναι λίγο εκτός ρυθμού, θα τη βοηθήσει πολύ την ΑΕΚ. Μάλιστα. Μάλιστα. Για τον Ολυμπιακό. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι όλοι βλέπουμε ότι έχει μια αστάθεια. Έχει πολλά προβλήματα στο αμυντικό κομμάτι. Δέχεται εύκολα γκολ. Δεν είναι Ολυμπιακός τον προηγούμενο χρόνο σίγουρα. Εγώ θεωρώ ότι θα κάνει κι άλλες γκέλες. Και ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ θα πάνε μέχρι τέλος. Επειδή έχει ζήσει το προηγούμενο καθεστώς που ίσχυε στο ελληνικό ποδόσφαιρο και υπάρχει μια αλλαγή από πέρσι. Υπάρχει μια προσπάθεια από τη μία πλευρά να πούνε ότι τα πράγματα είναι καλά, υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει μια προσπάθεια από την άλλη μεριά να υποθεί ότι τίποτα δεν άλλαξε, απλά υπάρχει νέος χαλίφης. Εσύ που έχεις ζήσει ποδοσφαιρικά τις δύο εποχές, τη μία σαν παίκτης, την άλλη ως προπονητής, πώς βλέπεις αυτό το πράγμα που συμβαίνει σήμερα? Κοιτάξτε, αυτό που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, κάπου και εγώ ξαναπεί ότι κάπου είχε γίνει κουραστικό. Γνώριζε τον πρωταθλητή από τον Οκτώβριο, πολλά σφυρίγματα ήταν λάθος, υπήρχε μεγάλη καχυποψία. Θεωρώ φέτος στο πρωτάθλημα έχουν γίνει πολύ λιγότερα λάθη, διαιτητικά, ότι είναι πολύ πιο ισορροπημένο. Και μόνο ότι έχουμε φτάσει Φεβρουάριο και ακόμα το πρωτάθλημα είναι σε εξέλιξη, το οποίο θα το κατακτήσει. Και θεωρώ ότι αν και ο Παναθηναϊκός δεν είχε τα οικονομικά προβλήματα και ήταν διαφορετική η κατάσταση και αυτός θα ήταν με στη διεκδίκηση του τίτλου, όχι φυσικά με το ρόστερ που έχει τώρα, αλλά λέω ότι αν όπως ξεκίνησε το καλοκαίρι για την ομάδα αυτή, σίγουρα για τον φιλάθλο και για τον κόσμο είναι πολύ πιο ωραίο το φετινό πρωτάθλημα μετά από πάρα πολλά χρόνια, αποκτά ένα ενδιαφέρον. Αποκτά ένα ενδιαφέρον και για τη διεκδίκηση του τίτλου, αλλά γενικά και σε παιχνίδια που βλέπεις ότι μπορεί να γίνουν παντού κάποιες ομάδες να κάνουν ένα στραβό αποτέλεσμα. Επειδή έχουμε πάντα και δεν γνωρίζεις το αποτέλεσμα από πριν το παιχνίδι, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ότι θα κερδίσεις. Αυτό είναι σημαντικό. Γιατί η ΑΕΚ, παραδείγματος χάρη, η οποία είναι διεκδικήτρια του τίτλου, μέσα στον Απόλλωνα, μέσα στο ΆΚΑ, ήρθε η ισοπαλία. Ο ΠΑΟΚ που είναι διεκδικητής του τίτλου, με τη Λάρισα ισοπαλία, με τον Απόλλωνα ισοπαλία. Από άλλα χρόνια αυτά τα παιχνίδια τα κέρδισε ο Ολυμπιακός, ο οποίος έπαιρνε και τα πρωταθλήματα και ξέρει και πάρα πολύ στη βαθμολογία από νωρίς. Ναι. Πάρε η δική σου πορεία. Είσαι στο Φωστήρα, τώρα. Ναι, είμαι στο Φωστήρα. Έχω πάει 20 μέρες. Μια δύσκολη κατάσταση. Εντάξει, η ομάδα ήταν στις τελευταίες θέσεις. Έχουμε κάνει τώρα δύο παιχνίδια. Έχουμε πάρει 4 βαθμούς. Θέλει 6 παιχνίδια να τελειώσει το πρωτάθλημα. Είναι στον 8ο όμιλο με ομάδες από την Κρήτη. Μάλιστα. Εντάξει, ένα ισορροπημένος όμιλος με λίγα παιχνίδια γιατί είναι μικρό το πρωτάθλημα. Ενδιαφέρον. Δεν έχει τη μεγάλη προβολή γάμα εθνική. Mm-hmm. Όμως, όπως ξανά είπα και κάποιος με ρώτησε πριν 10 μέρες, ότι πρέπει να υπάρχει λίγο μεγαλύτερη προβολή γιατί αρκετοί ποδοσφαιριστές έρχονται από τη γάμα εθνική και στελεχώνουν, ειδικά με τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν τώρα, ομάδες αλφα-εθνικής. Άρα ακόμα Φωστήρας εκείνο το γήπεδο με τη μία έξοδο που δεν μπορείς να φύγεις από πουθενά. Μπα, έχουν ηρεμίστα, δεν είναι όπως τα παλιά. Διαφορά με τον Χολαργό, φίλε, κάναμε 4 ώρες να φύγουμε. Δύσκολη έδρα. Ο κόσμος είναι λίγο κοιμόμενος, θα έλεγα. Όχι, ήταν καλά του τότε. Πρώτο παιχνίδι τώρα παίξα μέσα στο Νταύρο που παίξαμε μέσα στην έδρα μας. Το γήπεδο είχε πολύ λίγο κόσμο και πραγματικά ήταν εκκλησία. Δηλαδή, ένεση υπνοτισμούλες είχε γίνει. Μάλιστα. Εντάξει, ο κόσμος έχει τα προβλήματά του. Το γήπεδο ίσως το έχει δευτερεύον. Μην κοίτατε τώρα που εσείς είτε τον Μπάουξ, είτε άλλα ατμόσφαιρα στην Τούμπα. Τα πιο πολλά γήπεδα πας και σε πιάνει θλίψη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το αν υπήρχε ένταση, το αν υπήρχε παλμός, το αν υπήρχε κόσμος, το αν υπήρχε... Ειδικά στις γειτονίες της Αθήνας. Τώρα ο κόσμος έχει κάτι προβλήμα, το ποδόσφαιρο το έχει δευτερεύον, δυστυχώς. Ναι. Ναι. Πάρε να είσαι καλά, χαρήκαμε που τα είπαμε. Σε ευχαριστούμε. Καλή μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά από τον Πάρη Ανδράλα, προπονητής πλέον στο Φωστήρα όπως ακούσατε. Μας μίλησε για ό,τι εκείνος βλέπει από τον ΠΑΟΚ αυτής της σεζόν. Συζήτησαμε τα θέματα τα ποδοσφαιρικά που έχουν να κάνουν και με τις επιλογές του Λουτσέσκου, 2-3 ζητήματα τα οποία συζητάμε κάθε μέρα και για τον Βιερίνια και για το κέντρο του ΠΑΟΚ, για το οποίο επιμένουμε ότι είναι λίγο επίφοβο για τα μεγάλα μάτς που έρχονται. Thank you.
Άσχετο τώρα γιατί βλέπω τις φάσεις του Ρεάλ Παρί. Υπάρχει Ρεάλ μέσα στο παιχνίδι χθες. Γιατί να μην υπάρχει. Την είδε εσύ πουθενά. Ωραίο παιχνίδι. Ωραίο παιχνίδι. Η Άλλη ήταν μια κλάση πάνω. Σιγά. Έλα τώρα. Μια κλάση πάνω. Το έλεγχαν το παιχνίδι. Ωραίο παιχνίδι, ωραίο ρυθμό. Πώς ξεκίνησε το μάτς. Άλλο που παίξαμε άσο γιατί είναι η Ρεάλ. Αυτή είναι άλλη κουβέντα. Εντάξει. Αλλά υπερβολή, δεν υπάρχει φανέλα και δεν κάνει και δεράνι. Να το κάνει ο Εμπαμπέ εκεί στην αρχή του ημιχρόνου, θα σου πω εγώ η φανέλα. Αυτές οι υπερβολές. 180 εκατομμύρια. Δεν είναι κακός παίκτης ο Εμπαμπέ. Καλά. Μια χαρά παίκτης, 19 χρονών είναι. Δεν θα μπει στην κλάση του Ρονάλντο. Όχι, δεν θα μπει στην κλάση του Ρονάλντο. Ούτε καν του Ασένσιο. Ούτε του, πώς το λένε, του Μαρσέλο. Ας το Μαρσέλο. Μαρσέλο είναι αθραξιόν, είναι άλλο πράγμα. Ο Άρτα, πώς βλέπεις, που τον ξεφτιλίζει ο χορηγός της ομάδας του. Δηλαδή. Τον Νουάρντα. Θα στο τέλος για αυτούς περίμενε. Ο χορηγός της ομάδας του, το ατρομή του. Δεν το καταλαβαίνω. Ναι, να το πούμε αυτό. Να το πούμε αυτό. Για την προσπάθεια και τα μηνύματα που κάθε μέρα εδώ και 7-8 μέρες περνάνε ότι θα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Ναι. Για τα Γιάννενα, έτσι. Για τα Γιάννενα. Είναι και καλά πληροφορίες, κάθε μέρα έχουν πληροφορίες, ότι θα ασκήσει δίωξη ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Το γράφουν ότι έχουν πληροφορίες. Καμία πληροφορία. Είναι πίεση που ασκείται για να δημιουργηθεί θέμα. Όλοι βλέπουν από πού ξεκινάει. Μεταφέρεται μέσω των μέσων. Επαναλαμβάνουμε, ευσεβείς πόθη και όχι πληροφορίες. Για να ασκηθεί πίεση και το ίδιο πράγμα έτσι εδώ και 7-8 ημέρες. Για ό,τι έγινε στα Γιάννενα. Που δεν έγινε τίποτα περισσότερο από ό,τι έγινε στην Τρίπολη. Που καμία δίωξη δεν ασκήθηκε. Στην Τρίπολη έγιναν πολύ περισσότερα. Χρήση δακρυγόνων βασικά. Ναι. Επεισόδια, τραυματισμοί. Παίζουν ρόλο και τα μέσα έτσι. Παίζουν ρόλο και τα μέσα. Με δίθεν ρεπορτάζ που επαναλαμβάνω μετατρέπουν τη θέλησή του σε πληροφορία. Αναμένεται να παρέμβει. Περίμενε να παρέμβει και γράψει την είδηση, βρε τσακάλι. Αναμένεται να παρέμβει. Και πολλά άλλα τέτοια έτσι. Και πολλά άλλα τέτοια τα οποία τα καταγράφει στον καζέτα. Είναι πολλά αυτά τα οποία συμβαίνουν στο τελευταίο διάστημα. Εδώ έβγαλαν τον κόλπο του Σάχο Φουφσάιτ, δηλαδή αυτό και μόνο. Θα πρέπει να ντρέπεστε ξεφτυλισμένοι. Ζώα, βόδια, ψεύτες, υποκριτές, λαμόγια. Η διαιτησία άλλαξε. Άλλαξε, λέει, η διαιτησία, γιατί η Επιτροπή Επιτήρησης πρότεινε αλλαγές στην UEFA. Τους ξεσκέπασε, τους έκανε, θα φύγουν, τίποτα. Ψέματα και εκεί. Ψέματα. Καμία απόφαση δεν έλαβε η FIFA, που είναι υπεύθυνη για διαιτησία. Καμία απόφαση. Η οποία FIFA ολοκληρώνει το έργο της και πάει η διαιτησία στην ΕΠΟ, σύντομα. Έρευνα της οικονομικής αστυνομίας. Για παιχνίδια που είχαν στοιχηματισμό περίεργο. 50 τα παιχνίδια, το πάω Κέρκυρα προβάλλεται. Το περσινό που όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει σε τέτοιου είδους παιχνίδια, όλοι ξέρουμε σε αυτές τις εποχές τι συμβαίνει. Το πάω Κέρκυρα, να φανεί πάλι ο ΠΑΟΚ, να δημιουργηθούν πάλι εντυπώσεις. Κάθε μέρα από τους ίδιους. Κάθε μέρα. Και θα γίνουν κι άλλα έτσι, όσο περνάει ο καιρός, θα γίνουν κι άλλα. Σε αυτή την ίδια προσπάθεια να χαλάσει η εικόνα του ΠΑΟΚ. Να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Αυτό του Σάχοφ βεβαίως είναι το πιο φοβερό, με το ζόρι. Να περάσει η εικόνα σε όποιον δεν είδε ίσως ότι μπήκε γκολ offside. Όχι, και στους κατόψυχους. Υπάρχουν άλλοι που το είδανε και ενώ ξέρουν ότι δεν είναι offside, γράφουν είναι offside για δημιουργία κλίματος. Υπάρχουν στρατοί από τρολ που γράφουν κάτω από σχόλια. Σε δικό μου blog τουλάχιστον 50 είναι τρολ. 50. Που το παίζουν παοξίδες, αεξίδες, Ολυμπιακοί και τα λοιπά. Άντε ρε τώρα, άντε κούρασε. Και έχει ακόμα. Και έχει ακόμα αυτή η ιστορία κάθε μέρα για να βγει κάτι αρνητικό, να χαλάσει η εικόνα του ΠΑΟΚ, να γίνει ο ΠΑΟΚ μισητός και τα λοιπά και τα λοιπά. Γνωστή τακτική στην Ελλάδα. Συνήθως βέβαια καταφέρνει το αντίθετο, πετυχαίνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Όταν πας κάποιον να τον παρουσιάσεις μισητό και ανίκανο και κακό και χαλίφι και οτιδήποτε, μέχρι και πρωθυπουργό τον κάνεις.
Αυτό σημαίνει. Σίγουρα χάνει δημοψήφισμα. Αυτό έχει αποδειχτεί. Ναι, ναι. Ναι. Είναι ανάλογο και ποιος προσπαθεί να κάνει τι. Τέλος πάντων. Δεν είναι. Υπάρχει μια προσπάθεια για να στερηθεί ο ΠΑΟΚ ένα ηθικό πλεονέκτημα το οποίο είχε παραδοσιακά. Στα μάτια μας το έχει ακόμα. Και άμα συνεχίσει η ομάδα να έχει αυτή την εικόνα και να κερδίζει, όλη αυτή η προσπάθεια θα πέσει στο κενό. Το θέμα λοιπόν, το βάρος πέφτει στην ομάδα όπως πέφτει από την αρχή της σεζόν. Ποδοσφαιρικό είναι το ζήτημα του ΠΑΟΚ. Δεν μπορούμε να κάνουμε τους καραγκιόζηδες όπως κάνουν οι άλλοι. Και για μας είναι και ένα δείγμα της δύναμης του ΠΑΟΚ πλέον το γεγονός ότι οι άλλοι ξεφτιλίζονται για να αποδομήσουν τον ΠΑΟΚ. Εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε σε κι αυτούς. Να καθόμαστε να λέμε ψέματα. Πραγματικά, με γεγονότα μόνο. Και τα γεγονότα είναι πάρα πολύ απλά. Αυτή, τώρα, δηλαδή, τι είναι, πάει ο άλλος, λέει, στην αντιθή, στην ΚΕΔ. Τι να πεις στον Περέιρα. Τι μπορείς να πεις, πες μου εσύ. Η δημοσιοποίηση είναι το όλο μυστικό. Αυτό. Έχει να κάνει με το ιστορικό του. Αυτό, είναι η εσωτερική κατανάλωση. Ναι. Να πας να πεις τι στον Περέιρα. Γεια σου αδερφέ, τι γίνεται, γιατί τον ΠΑΟΚ τον παίζουν έτσι και εμάς γιουβέτσι. Θα σου πει και εσύ ένα ρε φίλε και ένα λάθη, πες σου. Στο 0-0 στο ΑΕΚ Γιάννενα, ωραία. Δεν είδε πέναλτι ο Στυλιαράς. Ωραία. Ο Βάτσιος έδωσε 1,5 μέτρο εκτός περιοχής πέναλτι που δεν είχε και επαφή, μόνο του πέφτει ο Λιβάγια. Ωραία. Στην Ξάνθη βάζεις goal of sight. Τι να πει δηλαδή εκεί. Πες μου εσύ. Τι να του πει, γιατί δεν βάζεις τους δικούς μας στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Ε. Αυτό να πάει να πει. Αυτά είναι για εσωτερική κατανάλωση. Φτάνει δηλαδή το παραμυθάκι. Και υπάρχει τώρα μέσα σε όλα αυτά ο ορισμός του Ευαγγέλου, που πραγματικά είναι πολύ κακός. Δηλαδή δεν μπορεί να παίζει αυτός ο διαιτητής τέτοιου είδους παιχνίδια. Είναι κακός διαιτητής. Είναι διαιτητής που έχει στιγματιστεί φέτος από εκείνο το Πανίνος Ολυμπιακός, αλλά και από άλλα παιχνίδια. Φυσικά πρέπει να είναι ανήσυχη στον ΠΑΟΚ. Ναι, μεν έχουν μια χρονιά ολόκληρη στην οποία έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση και ο ΠΑΟΚ δεν αντιμετωπίζει ούτε σφαγές, ούτε εσκεμμένα λάθη κτλ. Έχει μια προσεκτική αντιμετώπιση όπως έχουν και άλλες ομάδες, μεγάλες και μικρές. Αλλά τώρα εντάξει, στην τελική ευθεία πολλά παίζουν ρόλο. Πολλά παίζουν ρόλο, ακόμα και οι κάρτες δεν παίζουν ρόλο. Ναι. Δηλαδή ποιος μου λέει εμένα δεν μου στοχεύει παίχτη. Είναι ένας... Έχω 4 παιχνίδια φωτιά. Ολυμπιακό, Τρίπολη, ΑΕΚ, Ατρόμητο. Αν μου στοχεύσουν παίκτη, χάνει ένα από τα 4 που είναι και τα 4 φωτιά. Έτσι δεν πάει. Ναι. Ατρόμητος είναι το 4ο. Ναι. Κάνω λάθος. Ναι, ναι. Όχι ρε, πιο μετά είναι ο Ατρόμητος. Ρε. Εκεί είναι ο Ατρόμητος είναι. Όχι ρε. Με τον Ουάρτα τι έγινε τελικά. Θα έχουμε σε λίγο. Θα έχουμε σε λίγο με τον Ουάρτα. Κάτι έγινε. Πάει στους Lakers. Όχι στους Lakers. Στους Clippers. Ούτε στους Galaxy. Στους Clippers. Los Angeles FC. Με τον Jordan μαζί. Τον έχουν και το Super Bowl γιατί πιάνει Μπιονσέ και μπαλακίες τώρα. Θα τον βάλουν εκεί στο ημίχρονο. Πεχτάρα. Να γυρίσει τώρα πίσω. Να παίξει μπροστά το Βιερίνια. 2 εκατομμύρια, 2,5. Φέρτε πίσω τον Ουάρντα. Και θα τα προσέξουμε όλα τα άλλα. Τις μούσες να είχες έτσι δεν θα έκανες. Φίλε είναι πάρα πολύ καλός. Ρε καλός είναι, μια χαρά είναι, απλά είναι τρελός. Αυτοπεποίθηση πλέον δεν τους βλέπει. Δεν τους βλέπει, το χαίρεται. Το χαίρεται. Η Μπούτου κάτι μου λέει, μίλα μωρί, μικρόφωνο. Θα έχει το Ουάρντα, κάτι γίνεται τον Ουάρντα. Φέρε. Το αυτό. Ακούγεται η φωνή του. Πλάκα κάνεις, τράψε. Αφιερωμένος, εσύ σ' αγαπάω. Πάμε μάεστρο. Ο Ουάρντα είναι. Να κάνει δήμο με τον Εντίνιο. Τον Εντίνιο δεν τον βλέπει. Και χορευτικό, εντάξει, δεν υπάρχει. Και Ντέφι, το οποίο Ντέφι είναι μεγαλύτερο από την δορυφορική μου. Για να ακούσω. Το μελαχρινάκι το λέω. Με πουτσι σφαρμάκι, με πουτσι σφαρμάκι, βρύρι μαχρινάκι, το μελαχρινάκι. Βρύρι μαχρινάκι, με πουτσι σφαρμάκι, πουτσι σφαρμάκι. Εδώ είναι το κλάμα. Βρύρι μαχρινάκι. Όχι ο άνθρωπος, είναι γεννημένος. Μεγάλος σου Άρντα. Τα όλο μαύρα σου
Χεράια, το χείλο. Αυτό το θυμάται καλά. Σε στούντιο είναι. Ναι, διαφήμιση είναι. Είναι διαφήμιση εταιρείας που δεν έχουμε πάρει ποτέ ευρώ εμείς. Έλα. Γι' αυτό δεν τη λέμε. Τα δίνει εκεί που θέλει. Έτσι ρε Πάοκ. Έτσι ρε Πάοκ. Δώσε απάντηση. Παίρνει θέση ο Πάοκ για τον Νουάρντα. Όχι για το τραγούδι. Αυτός είναι καράς. Μπράβο ρε Πάοκ. Σε λίγο. Τι λέει ο Πάοκ για τον Νουάρντα και όχι για τον τραγουδιστή. Για τον ποδοσφαιριστή Νουάρντα. Κάνει δηλώσεις ο Ρασβάν Λουτσέσκου στην Νόβα. Για να ακούσουμε, είναι τώρα ζωντανά. Του αντιπάλου για να περάσουμε σε ένα διαφορετικό χώρο όταν έχουμε την ευκαιρία. Coming back to the previous question, you know that in football could happen also not to have a good beginning, could happen not to have a perfect day, more players not to feel very well. But if a team has a strong mentality, has a good, correct balance, will know to react and to win these games in which is not perfect. Επιστρέφοντας στην πρώτη ερώτηση που μου κάνατε, είναι φυσιολογικό κάποια στιγμή να μην υπάρχουν παίκτες σε καλή μέρα, να μην είναι απόλυτα okay, αλλά έχοντας την οτροπία που πρέπει να έχουμε, μπορεί να προσπεράσουμε οποιοδήποτε εμπόδιο. This is another very important aspect. We can't play all the games on the same way. No team in the world, even Barcelona or Manchester City that is now the most powerful team in Europe, let's say, just like this, has games in which play better, games in which play a little bit less, but they have this possibility to react and at the end to take the points that they want. Και αυτό είναι φυσιολογικό να σημαίνει, διότι ακόμα και την Barcelona και τη Manchester City που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο κορυφαίο, είναι πιο ισχυρές ομάδες στην Ευρώπη, μπορεί να μην κάνουν κάποιο καλό παιχνίδι, παρόλα αυτά προσπαθούν και βρίσκουν ένα σημείο στο παιχνίδι για να πάρουν αυτό που θέλουν. Αυτό είναι το σημαντικό. Μετά από μια σειρά παιχνιδιών και επειδή τότε είχαν γίνει πολλές συζητήσεις, νιώθει τώρα που καταλαβαίνουμε όλοι δικαιωμένος για την επιλογή του Βιερίνια να παίξει αριστερός μπακ. After a lot of games and a lot of arguments in the beginning especially, now, after all this period, do you feel like the choice of putting Vieirinha on the left, on the lateral side of the defense was the good one? At the moment that we have good results, it is a very good situation, a very good balance. We had one just one possibility at that moment. We played like this and at the end was a good one. But, look, Vieirinha is, I believe if we put in the goal, it will be fantastic. Because he has a very strong and fantastic character, will, determination. He is very nice as a person. Then everywhere will play very well. Η κίνηση αυτή έχει φέρει καλά αποτελέσματα. Έχουμε μια ισορροπία σε αυτή τη θέση. Σε εκείνη την περίοδο ήταν η μοναδική λύση που είχαμε. Από εκεί και πέρα, για να σας πω και την αλήθεια, ο Βιερίνια ακόμα και στο τέρμα να τον βάλουμε, νομίζω ότι θα είναι καλός. Έχει φανταστική θέληση, είναι φοβερός σαν χαρακτήρας, οπότε θεωρώ ότι όπου και να μπει θα βοηθήσει την ομάδα. Even if this is one problem that maybe is not very clear for you, or is this situation in this moment that we have all these victories in a row, but the beginning was harder from the work, from the philosophy, but the team put a lot. Remember that we were in this situation because of the beginning as well. We won all the games home without playing with fans. Away we didn't lose. We lost just in Olympiakos and against AEK, two games in which we were better than our opponents. We lost because of a moment, not because the others made us to feel under pressure. No, it was the opposite. And also that if you ask the players, they would say that was a message or a feeling that we start to improve because we went on the pitch of AEK and Olympiakos and we dominated the games. Αλλά ακόμα κι αν κοιτάξουμε λίγο πιο πίσω, γιατί μιλάμε για την ομάδα και την
ισορροπίες. Η ομάδα ήταν καλή ακόμα και πριν από αυτό το διάστημα με τις συνεχόμενες νίκες. Θυμηθείτε ότι είχαμε κερδίσει όλα μας τα παιχνίδια έχοντας αυτή τη διάταξη στην έδρα μας χωρίς να χάσουμε. Και στα εκτός έδρας παιχνίδια ιτηθήκαμε μόνο από τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, σε παιχνίδια τα οποία δεν ήμασταν υποδέστεροι του αντιπάλου μας. Ήμασταν πολύ καλύτεροι και κρίθηκε το παιχνίδι στις στιγμές. Και αν ρωτήσουμε και τους ίδιους τους παίκτες, μπορούμε να καταλάβουμε τη βελτίωση που υπήρχε από εκείνη τη στιγμή. Ένιωσαν ότι κάτι μπορεί να αλλάζει. Just that now we have normally after more time this confidence, this how can I say, this knowledge, this consciousness that we are stronger. Απλά τώρα περνώντας ο χρόνος έχουμε αυτήν την γνώση, έχουμε την επίγνωση της κατάστασης και ξέρουμε ότι είμαστε καλύτεροι. We are stronger in our work. Και πολύ καλύτεροι με βάση τη δουλειά μας. Η εντυπωσιακή πορεία, τα αποτελέσματα, το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ μετά από πολλά χρόνια είναι στην πρώτη θέση αυτή την χρονική στιγμή, έχουν σταθεί ως αφορμή για να κάνει εκ νέου συζήτηση και για το δικό του μέλλον με την διοίκηση. The very good results of PAOK, this fantastic series and also the fact that PAOK is in after too many years in that on that moment on February first in the position of the table has already started to some conversation about your future for the club. No, this I don't want to. Don't say. Don't. Speak openly. No problem. This is the time for this. The time for this is the game to prepare the game against Lamia, to be strong there, to have a strong mentality. Every game is a final. We don't need to focus for what will be after 4 days or 1 week. We don't need to think about too much as a team, as a player for what was in Larissa. Just to take what we need to be very very correct prepared for the game in Lamia. For us, the only one thing that is important is the game against Lamia. Νομίζω πως δεν έχει νόημα να μιλήσουμε για οτιδήποτε άλλο πέραν του παιχνιδιού απέναντι στην Λαμία. Έχουμε μπροστά μας το κάθε παιχνίδι που είναι τελικός. Δεν έχει νόημα να συζητάμε ούτε τι θα γίνει σε 4 μέρες, ούτε τι έγινε πιο πριν. Πρέπει να ξεχάσουμε ακόμα και αυτό που έγινε με τη Λάρισα. Πρέπει να πάρουμε αυτό που χρειαζόμαστε από τη Λαμία και το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι αυτό. Η ερώτηση έγινε γιατί ξεκίνησε μια σεζόν, η οποία σεζόν είχε και ο ίδιος το ποσοστό της αμφισβήτησης. Υπήρχε ο κόσμος ο οποίος δεν ήταν 100% στο πλευρό του. Με τη δουλειά του και με τη δουλειά των ποδοσφαιριστών έδειξε πράγματα και τα οποία πράγματα πήραν την καλύτερη τροπή μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Και όπως είχε πει και στη συνέντευξή του της Δευτέρας, όταν ρωτήθηκε αν περιμένει να ακουστεί το δικό του όνομα από την κερκίδα, απέφυγε διακριτικά τη συγκεκριμένη ερώτηση. Γι' αυτό και έγινε η ερώτηση κάτι πιο ουσιαστικό που έχει να κάνει με το αν υπάρχει σχετική επιβράβευση δεδομένη χρονική στιγμή και για τη δική του δουλειά ως αναγνώριση και από τη διοίκηση. Δεν είχε να κάνει με τη λογική του αποπροσανατολισμού για τη συγκέντρωση του αγώνα. The question didn't mean to mistake and to take the concentration after from the game of Lamia, but the thing is that in the beginning you had there were some doubts about you, also about the results after with the work of you and the players, the team made these results, and also in the press conference they made some questions about your names to be shouted from the stands someday in the stadium if you would wish this, and because you somehow went through it, escaped from this question, they want to know, and the question is if there was like a reward for you, talk for the future. This was you answered no, okay. Listen, I was very honest and I'm very honest. I say what I feel. I can't imagine to have now talks for this subject or for another, or really doesn't care for me at all to listen my name or not. I'm here as a coach to give everything for the players, for the team, for myself, for the people that are. I feel a lot of responsibility for all these persons that are around us. The most important thing for me is to win the game and the next day in the morning to wake up and to have this feeling of doing the correct job one evening. Before. Είμαι απόλυτα ειλικρινής, λέω αυτό που αισθάνομαι πραγματικά. Τη δεδομένη στιγμή μπορώ να πω ότι δεν με απασχολεί απόλυτα το να ακούσω το όνομά μου από την,
από τους φιλάθλους. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να αντιμετωπίζουμε κάθε παιχνίδι όπως πρέπει, να πάρουμε αυτό που πρέπει, να παίρνουμε από κάθε παιχνίδι αυτό που πρέπει. Και νομίζω πως δεν είναι η ώρα να κάνουμε οποιαδήποτε κουβέντα για πέρα-πέρα. Είμαι εδώ, αισθάνομαι πολύ μεγάλη ευθύνη απέναντι στους ποδοσφαιριστές, απέναντι στην ομάδα, απέναντι σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω από αυτή. Και το μόνο που θέλω είναι κάθε Σαββατοκύριακο να παίρνουμε αυτό που αξίζει στην ομάδα και το επόμενο πρωί να ξυπνάω με την ευτυχία και με το συνέστημα ότι κάναμε αυτό ακριβώς που έπρεπε το προηγούμενο βράδυ. Τι περιμένει στο παιχνίδι, τι παιχνίδι περιμένει στη Λαμία? What kind of game do you expect against Λαμία? Και αν θέλει και ένα σχόλιο για το γεγονός ότι υπήρξε από χθες απαγόρευση για τον κόσμο να κατέβει, να ακολουθήσει δηλαδή την ομάδα όπως έκανε και στα Γιάννη. Your comment about the game against Λαμία, how do you expect it? And also if you would like to comment something about the fact that since yesterday there was a stop in the move of the fans for this game. The game against Lamia, it will be a game more or less like was in against Larissa, just that Lamia will play home and the same attitude, marking man to man, trying to defend well against us and to take advantage from counter-attacks. We must be very, very concentrated to have good good building up, good reading of situations, and then on the same time to react perfect if we lose the ball, because we don't need to give opportunities to Lamia to come inside of our box. Νομίζω πως το παιχνίδι με την Λαμία θα έχει παρόμοιο χαρακτήρα με αυτό με τις Λάρισσες, μόνο που η Λαμία θα παίζει στην έδρα της, πολλά man to man, μια κλειστή άμυνα η οποία θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί οποιοδήποτε λάθος μας για να πάει στην κόντρα επίθεση. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, συγκεντρωμένοι, να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε και να διαχειριστούμε σωστά το παιχνίδι, και από εκεί και πέρα όταν θα χάσουμε την μπάλα να μην δώσουμε την πιθανότητα στον αντίπαλο να δημιουργήσει οποιαδήποτε ευκαιρία και να απειλήσει την περιοχή μας. The players must know that in Lamia the teams that they went there, they had very, very tough games. Οι παίκτες θα πρέπει να ξέρουν ότι όσες ομάδες αντιμετώπισαν τη Λαμία στην έδρα της είχαν δύσκολα παιχνίδια. Then we must be focused, perfect, to, as I said, to react very well in every situation. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να αντιδράσουμε τέλεια σε κάθε κατάσταση. What could be for a football player, for a team, the most beautiful situation to see and to feel, to see the fans following you and to feel the support of the fans in away games from the stands. This means that is a really interest for the team, and this means that you really makes something very important as a work. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο όμορφο συνέστημα και πιο όμορφο πράγμα από το να έχεις δίπλα σου να σε ακολουθούν οι φιλαθλοί σου, να τους βλέπεις, να νιώθεις την υποστήριξή τους, ειδικότερα στα εκτός έδρας παιχνίδια. Είναι κάτι που δείχνει πραγματικά ένα ενδιαφέρον και πραγματική υποστήριξη για τη δουλειά την οποία γίνεται. For me, for this reason, I am very, very, very sorry. For this situation. Και έτσι λυπάμαι από τη μεριά μου πάρα πολύ για αυτήν την κατάσταση. Football is means fans, always. Show means fans with the team, and to win we must be all together. I hope that they will be able to send us this message, this feeling from far. Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο χρειάζεται τους φιλάθλους, το show, αυτό που γίνεται στο ποδόσφαιρο χρειάζεται τους φιλάθλους, και ελπίζω αν εν τέλει είναι οριστικό και δεν βρεθούν μαζί μας, να δώσουν αυτή την θέση μας από μακριά. Μία ακόμη ερώτηση, επειδή ήταν επί της ουσίας το πρώτο παιχνίδι που έπαιξαν μαζί, last question, Mr. Πίσες Βαρα και Πέλκας από την αρχή. Έπαιξαν βέβαια και στη Ριζού πολύ, αλλά ήταν διαφορετικό. Αυτή η συνύπαρξη είναι ένας πιλότος στα σχέδιά του για τα επόμενα παιχνίδια? It's the first game on this new period that Pisces Var and Pelkas played together. They played also in Apollon, but it wasn't the same situation. This could be a pilot for us for the next games. Let's go game by game. Ας πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. But it's not just this game. They were also in the cup. Υπέξαν παίξεις και στο κύπελλο. Yes, but for you as a television is important the league, for others is important the cup.
for me are important both. And every game has the same importance. Για σας είναι σημαντικό το πρωτάθλημα, για κάποιους άλλους είναι το κύπελλο. Για μένα έχουν και τα δύο σημασία, οπότε δεν τα διαχωρίζω. Ακούσαμε ένα μεγάλο κομμάτι των δηλώσεων του Λουτσέσκου. Ωραία το τίποτα τώρα του Πάγκου. Γελάει. Κατάλαβες γιατί το έθεσε έτσι το τελευταίο? Γιατί θεωρεί ότι η Νόβα ενδιαφέρει το πρωτάθλημα. Ναι, η Νόβα έχει το πρωτάθλημα, άλλοι έχουν το κύπελλο. Εντάξει, χαβαλέ έκανε, δεν ήταν επιθετικό. Απλά δεν ήθελε να απαντήσει αν θα του ξαναβάλει μαζί, τι σκέφτεται κλπ. Ποιο μιλάει κι άλλο? Ποιος? Σε μεταφέρεις, Αχιλέα, την ατμόσφαιρα στα ποδητήρια, την ομάδα η οποία για μια ακόμη αγωνιστική είναι αυτή που οδηγεί την... Αχιλέας είναι ο Πούπουλος. Επιτρέψεις να συμπληρώσω την ερώτηση για να σου δώσω και την ευκαιρία να το αναπτύξεις. Αν το κλίμα και η ατμόσφαιρα που υπάρχει στα ποδητήρια απεικονίζεται σε αυτό που έγινε τη Δευτέρα στον γκολ του Βαρέλα με τον πανηγυρισμό με τον γιο του ακολούθως. Δηλαδή αυτή η οικογένεια και το στενό δέσιμο που υπάρχει. Σίγουρα απεικονίζεται αυτό. Φαίνεται άλλωστε σε όλους τους πανηγυρισμούς που μετά από τα γκολ που πετυχαίνει η ομάδα εδώ και καιρό. Και σίγουρα το κλίμα στην ομάδα είναι το καλύτερο που έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια. Και όσο κερδίζει η ομάδα, ακόμα και να μην κερδίζει, αλλά πόσο μάλλον όσο κερδίζει η ομάδα και έχει συνεχόμενα παιχνίδια που βγαίνουν νικήτρια, τόσο θα καλυτερεύει και το κλίμα στα ποδητήρια. Υπάρχει μια ερώτηση φυσικά για σένα για το πώς είσαι, πώς αισθάνεσαι, γιατί εσύ ψάχνεις το δικό σου χρόνο συμμετοχής. Δεν έχουν δοθεί ευκαιρίες αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στο πρωτάθλημα. Αν είχες σκεφτεί στην χειμερινή μεταγραφική περίοδο να δοκιμαστείς κάπως δανεικός, να πάρεις χρόνο συμμετοχής, γι' αυτό γενικότερα πώς είσαι, σε τι κατάσταση βρίσκεις? Εγώ είμαι σε πολύ καλή κατάσταση. Δουλεύω σκληρά και μέσα από τις προπονήσεις και έξτρα μόνος μου. Προσπαθώ να κάνω αυτά τα πράγματα που μου ζητάει ο προπονητής. Υπήρχε μια κουβέντα να πάω κάπου να παίξω, να πάρω παιχνίδια τώρα τη χειμερινή περίοδο, αλλά στο τέλος έμεινα εδώ και θα παλέψω για το καλύτερο και αν με χρειαστεί η ομάδα κάποια στιγμή θα είμαι εδώ για να αποδείξω τι μπορώ να κάνω. Αχιλέα, βλέποντας την προσπάθεια που κάνει η ομάδα στο γήπεδο και τα πολύ καλά παιχνίδια και τα αποτελέσματα, ποια θα έλεγες ότι είναι τα σημεία, τα μυστικά της δουλειάς, τι προσπαθεί να βγάλει ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο, το βγάζει, το λες προπονητή, όλα αυτά? Κοιτάξτε, μυστικά δεν υπάρχουν. Είναι οι κινήσεις και είναι αυτά γενικά που μας ζητάει ο προπονητής μας. Αυτά προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτός ξέρει καλύτερα. Η δουλειά που κάνει και που την ακούνε αυτοί οι παίκτες φαίνεται στο γήπεδο. Και αυτό είναι όλο, τίποτα παραπάνω. Για σένα, όπως είπε και ο Κωστής λίγο πριν, ψάχνοντας και χρόνο συμμετοχής. Ταυτόχρονα όμως είσαι στην προετοιμασία, στις προπονήσεις με παίχτες που παίζουν στη δικιά σου θέση, από τους οποίους μπορείς να πάρεις πράγματα. Για παράδειγμα, μίλησαμε αρκετά για τον Βαρέλα όλη την προηγούμενη, το προηγούμενο χρονικό διάστημα και στη διάρκεια της σεζόν. Αν από τον Βαρέλα, παράδειγμα, μπορείς να παίρνεις πράγματα, αν μπορούσες να μας τον περιγράψεις, γιατί κάνει πολύ καλή σεζόν. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή και πέρσι θα έλεγα, όχι μόνο φέτος, η τριάδα που έχω μπροστά μου είναι η καλύτερη τριάδα στόπερ που υπάρχει στην Ελλάδα και σε κάθε ομάδα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έτσι. Και θα έλεγα ίσως ο Βαρέλα είναι ο καλύτερος center back στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Σίγουρα έχω να πάρω και από τους τρεις πράγματα. Και στις προπονήσεις με βοηθάνε και οι τρεις πάρα πολύ. Εννοείς Κρέσπο, μάλιστα, σε Βαρέλα, ναι. Και μόνο να κερδίσω έχω από αυτούς. Έξοδος μία ακόμη, στη Λαμία, κόντρα στην ομόνιμη ομάδα. Η σκέψη σου για το συγκεκριμένο παιχνίδι, τι περιμένεις να συναντήσεις εκεί και πού πιστεύεις ότι μπορεί να κρυφθεί? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω θα είναι η Λαμία είναι μια ομάδα που μοιάζει με το στυλ παιχνιδιού της Λάρισας. Βέβαια είναι εκτός έδρας, θα είναι μια δυσκολία παραπάνω, αλλά πάμε για την νίκη 100% για να πάμε κατευθείαν για το πρωτάθλημα. Να συνεχίσουμε τον νικηφόρο σερί. Είναι ταυτόχρονα, επειδή είναι μέσα στους στόχους και το κύπελλο, είναι ο στόχος και το double, και πώς καταφέρνει ο ΠΑΟΚ να πηγαίνει στο παιχνίδι με παιχνίδι? Γιατί είναι λογικό να υπάρχει ενθουσιασμός, να είναι οι στόχοι μπροστά, να θέλετε να τους κατακτήσετε. Πώς πετυχαίνετε αυτή την αυτοσυγκέντρωση? Το μυστικό και το κλειδί σε αυτό πιστεύω είναι να βλέπεις το κάθε μάτς ξεχωριστά. Είτε παίζουμε ένα ντέρμπι σε δύο εβδομάδες, είτε σε τρεις. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Πρέπει να κοιτάμε το αμέσως επόμενο παιχνίδι και να συγκεντρωνόμαστε και να ετοιμαζόμαστε σε αυτό. Αποκλειστικά σε αυτό και να σκεφτόμαστε μόνο αυτό.
Έτσι θα καταφέρουμε να κάνουμε το double, γιατί αυτός είναι ο μοναδικός στόχος. Δεν είναι ο στόχος ούτε το πρωτάθλημα ξεχωριστά, ούτε το κύπελλο ξεχωριστά. Είναι και τα δύο μαζί. Αυτό θέλουμε να καταφέρουμε. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Να είσαι γερός, να είσαι δυνατός, με αντοχές και κουράγια και να πάνε όλα καλά. Ωραίος και ο Αχιλλέας ο Πούγκρας, πολύ έτσι. Τα λέει τσεκουράτα που λέει η ταινία. Έτσι είναι και τέτοιο τύπο, δεν λέει πολλά. Ναι. Από την Ακαδημία ήταν έτσι. Έτσι είμαστε εμείς. Λέμε λίγα και καλά. Γιατί στη ζώδιο. Όχι. Πούγκουλα, απλά είναι γνήσιο Παοξάκι. Θα σου γνωρίσω τον πατέρα του μια μέρα. Ναι. Ωραία το σκέφτεται. Έτσι, όταν τέθηκε το θέμα τη συμμετοχή του, λέει ο Πούγκουλα, εντάξει, λέει, καταλαβαίνω ότι μπροστά μου έχω την καλύτερη τριάδα στόπερ στο πρωτάθλημα. Ο Βαρέλα είναι ο καλύτερο στόπερ στο πρωτάθλημα. Οκ, okay, καταλαβαίνω. Μόνο να κερδίσω εγώ από το ότι συνυπάρχω, είμαστε μαζί κτλ. Περιμένω και εγώ κάποτε να παίξω. Σωστό αυτό το οποίο λέει. Ακούσαμε τον Λουτσέσκου να μιλάει για τις ιδιαιτερότητες του παιχνιδιού, για το ότι έχει ομοιότητες στο μάτς με αυτό της Λάρισας, γιατί η δυναμική πάνω κάτω είναι η ίδια. Δεν έχει πολλές δυνατότητες και η Λαμία να παίξει. Έτσι, δηλαδή είναι μια ομάδα σχετικά δυνάμει, αλλά στην έδρα της έχει πάρει και αποτελέσματα, όχι στο Περιστέρι, στην έδρα της. Έχει πάρει και αποτελέσματα, έχει παίξει και καλά, έχει βάλει και γκολ και έχει μια άλλη δυναμική, όπως και η ΑΕΛ. Άλλο η Λάρισα στην έδρα της και άλλο εκτός έδρας. Τώρα, μαζί με ό,τι ακούσαμε από τον Λουτσέσκο και τον Μπούγκουρα, τρέχουν και άλλα θέματα, ανακοινώσεις, τοποθετήσεις, αποφάσεις, πρέπει να τα δούμε όλα με τη σειρά. Χρωστάμε τη θέση του ΠΑΟΚ για τον Νουάρντα. Και επειδή προέκυψε θέμα από τις ΗΠΑ και ενδιαφέρον και πίεση κτλ., ίσως και ο παίχτης ήθελε να πάει, αυτό καταλάβαμε. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει την απόφασή του, δεν παραχωρεί τώρα τον Νουάρντα. Δεν ανοίγει θέμα ή το κλείνει τέλος πάντων το θέμα των ΗΠΑ και της πρότασης και του ενδιαφέροντος που, που υπάρχει για τον Αιγύπτιο. Και οι λόγοι που ο ΠΑΟΚ δεν παραχωρεί τον Νουάρντα έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με τη συμφωνία με τον Ατρόμητο. Δεν θέλει ο ΠΑΟΚ να τη σπάσει. Δεν θέλει να πάρει τώρα τον παίχτη από τον Ατρόμητο. Εκεί όπου κάνει πολύ σπουδαία πράγματα και έχει αναβαθμιστεί και έχει ανεβάσει την αξία του. Ο στόχος του ΠΑΟΚ από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι να πάει ο Νουάρντα στο Μουντιάλ για να ανεβάσει κι άλλο την αξία του, να πάρει παραστάσεις, να πάρει εμπειρίες και είναι ένας παίχτης που στο Μουντιάλ με μία εμφάνιση έτσι όπως είναι το ταλέντο του μπορεί να εκτοξευθεί έτσι. Και από εκεί πέρα το ό,τι είναι να συμβεί θα φύγει, θα μείνει, θα παίξει στον ΠΑΟΚ είναι μια πολύ σοβαρή απόφαση με τα συν και τα πλην. Θα πάρθει στο τέλος του πρωταθλήματος. Νοείται. Δεν είναι τώρα να πάρθει οποιαδήποτε απόφαση να δώσει ο ΠΑΟΚ τον Νουάρντα, να τον χάσει, τον αφήσει, να τον δανείσει ή οτιδήποτε. Και τι να μπει και σε μια διαδικασία τώρα να κάνει και άλλο κάτω τον Ατρόμητο, δεν υπάρχει λόγος. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ κόβει κάθε σύντηση τώρα που αφορά πώληση του Νουάρντα παρά το ενδιαφέρον το οποίο υπήρξε. Μένει εκεί που είναι. Μάλλον θα πάει στο Μουντιάλ και στην πορεία θα αποφασίσει και ο ΠΑΟΚ τι θα κάνει με τον Αιγύπτιο που είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Ένας ποδοσφαιριστής από τους κορυφαίους φέτος στο πρωτάθλημα, ξεκάθαρα με την απόδοσή του και τα νούμερα του. Με όσα κάνει, πραγματικά. Λοιπόν, έχει βγει και μία ανακοίνωση της ΠΑΕ, είναι για την Λαμία και πάλι. Έχουμε και άλλο ρεπορτάζ για το θέμα Λαμίας και εισιτηρίων. Με αυτό θα επιστρέψουμε. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα για το ΠΑΟΚ 24. Δεν είπαμε και 2-3 πράγματα από όσα ανέφερε ο Λουτσέσκου, που δεν θέλει να μιλάει για το μέλλον, για το συμβόλαιό του κτλ. Δεν τον ενδιαφέρει, τον ενδιαφέρει μόνο το επόμενο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Και βέβαια το ότι μίλησε για τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη και μίλησε μόνο για Μπαρτσελόνα και Manchester City, αυτό το κρατάμε. Εντάξει, μετά από αυτά που κάνει η Λίβερπουλ, δεν είναι δυνατόν να μην μπαίνει και η Λίβερπουλ στον κατάλογο των κορυφαίων. Πάμε στο μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, έπεσαν πολλά πράγματα μαζί. Ακούσαμε τον Ρασβάν Λουτσέσκου τι δήλωσε για αρκετά από τα θέματα της ομάδας. Για άλλη μια φορά και για τον Βιερίνια. Ανέλησε όλη τη φιλοσοφία και τόνισε ότι ακόμα και στις ήττες ήμασταν καλύτεροι από τον αντίπαλο.
στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων, για τη Λαμία και για όλα τα άλλα. Ακούσαμε και τον Αχιλέα τον Μπούγκουρα. Τώρα, στο ίδιο διάστημα, είπαμε, υπάρχει αυτή η απόφαση από την ΠΑΕΠΑΟΚ να μην παραχωρηθεί ο Άμρου Άρντα στην ομάδα από το Λος Άντζελες, η οποία τον ζήτησε, έγιναν κάποιες συζητήσεις. Ο ΠΑΟΚ δεν πουλάει τώρα τον Άρντα, δεν σπάει τη συμφωνία με τον Ατρόμητο, θέλει ο ποδοσφαιριστής να πάει στο Μουντιάλ και αργότερα το καλοκαίρι να ζυγιστούν όλα τα δεδομένα για να αποφασιστεί ποιο θα είναι το μέλλον της συνεργασίας με τον Αιγύπτιο, που επαναλαμβάνουμε είναι από τους καλύτερους παίχτες του προαθλήματος τη φετινή σεζόν. Και αυτό είναι δεδομένο δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ που απέκτησε πέρυσι το χειμώνα τον Άρντα με 600.000-800.000 ευρώ, εκεί ήταν το ποσό, και παρά τις περιπέτειες και ό,τι έχει συμβεί, νομίζω ότι η αξία του έχει ήδη πολλαπλασιαστεί και έπεται συνέχεια. Και ανακοίνωση της ΠΑΕ πάλι για το θέμα Λαμίας, για τα εισιτήρια. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει στους φιλάθλους πως με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού απαγορεύεται η μεμονωμένη ή οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων για τον αγώνα της Λαμίας, ενώ με απόφαση της γηπεδούχου ομάδας δεν θα διατεθούν απλά εισιτήρια και δικαίωμα εισόδου θα έχουν μόνο οι κάτοχοι εισιτήριου διαρκείας της Λαμίας. Παρακαλούμε οι παραπάνω αποφάσεις να γίνουν απολύτως σεβαστές, χωρίς καμία παρέκκληση. Ο ΠΑΟΚ μας είναι συνυφασμένος με τον κόσμο του και όραμά μας είναι επιτέλους να διεξάγονται αγώνες με ασφάλεια για την παρουσία φιλάθρων και των δύο ομάδων στο γήπεδο. Μέχρι όμως να φτάσουμε στο σημείο που θα μπορεί αυτό να διασφαλιστεί από όλους τους εμπλεκόμενους, οφείλουμε όλοι μαζί να διαφυλάξουμε το σύλλογο, τον στόχο του πρωταθλήματος και να μην δώσουμε την ευκαιρία σε όσους επιβουλεύονται τη θέση μας να επιδιώξουν μια αβάσταχτη τιμωρία. Παρακαλούμε, μην θεωρείτε την προτροπή μας μια τυπική αναφορά. Οι πληροφορίες και οι ενδείξεις για προβοκάτσια είναι έντονες και κανείς δεν μπορεί να προστατεύσει την ομάδα περισσότερο από εσάς τους ίδιους. Το επόμενο ραντεβού μας είναι στις 25 Φεβρουαρίου στην Τούμπα και σας στέλνουμε όλους εκεί για να συνεχίσουμε να διεκδικούμε όλοι μαζί το όνειρό μας. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Να μην θεωρηθεί αυτή η προτροπή ως μια τυπική αναφορά. Δεν ισχύουν τα δεδομένα του Αγρινίου, δεν ισχύουν τα δεδομένα των Ιωαννίνων. Οι γηπεδούχοι δεν θέλουν κόσμο, οι γηπεδούχοι κόβουν τα απλά εισιτήρια, οι γηπεδούχοι δεν δώσαν εισιτήρια καθόλου στον ΠΑΟΚ, θέλουν μόνο τους κατόχους διαρκείας. Οι γηπεδούχοι βέβαια που είχαν άλλες διαθέσεις στα μάτς με τους τρεις μεγάλους της Αθήνας, είναι μια πραγματικότητα αυτή. Γεγονός. Και με τους δύο ανταγωνιστές έπαιξαν σε ουδέτερο. Ναι, ήταν στην αρχή της χρονιάς που δεν με ήταν κόσμο το γήπεδο τους έτοιμο, βεβαίως. Και αυτό σημειώνεται, εντάξει, αλλά εδώ φαίνεται ότι και δεν υπάρχει τρόπος να βρεθεί λύση και από την άλλη είναι πολλές οι πληροφορίες ότι θέλουν πάρα πολύ με όμικρον γιώτα να δημιουργηθούν επεισόδια και να προκύψει θέμα τιμωρίας. Είναι η τελευταία ουσιαστικά ευκαιρία που έχουν οι ανταγωνιστές και μην κρυβόμαστε πίσω από τα αθλητή μας, η ΑΕΚ είναι τώρα που έχει και άριστη σχέση με τη Λαμία, να δημιουργηθούν συνθήκες να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ να παίξει τα ντέρμπι χωρίς κόσμο. Άρα αυτός είναι ο λόγος που τρέμει ουσιαστικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Γιατί προφανώς και δεν είμαστε και συγχρονισμένοι μεταξύ ΠΑΕ και οπαδών, δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε μια κοινή συνισταμένη. Και γι' αυτό φοβάται η ΠΑΕ και προτιμά να δώσει καθαρά ποδοσφαιρική άβρα στο παιχνίδι και όχι να ρισκάρει οτιδήποτε αρνητικό μπορεί και να συμβεί. Τι να πω. Να πω μη πάτε, δεν ξέρω εγώ τι να πω. Ανακοίνωση τώρα από την ΠΑΕ Λαμία. Η ΠΑΕ Λαμία ανακοινώνει πως δεν θα προχωρήσει στην έκδοση εισιτηρίων καθόλου για τον αγώνα του Σαββάτου 17 Δευτέρου 18 μεταξύ της ομάδας μας και του ΠΑΟΚ. Δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο θα έχουν μόνο οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας, οι διαπιστευμένοι αξιωματούχοι του αγώνα και οι κάτοχοι προσκλήσεων βάσει των συμβάσεων της ομάδας, Super League, χορηγή κτλ. Ζητούμε την κατανόηση των φιλάθλων μας αλλά και των φιλών του ΠΑΟΚ
καθώς για μας προέχει η προστασία των δύο ομάδων, του γηπέδου, της πόλης μας, καθώς και των στόχων μας που δεν μπορούν να τεθούν υπό κανέναν κίνδυνο στη συγκυρία αυτή. Και αυτοί μάχονται για να σωθούν, εντάξει. Ναι. Παρακαλούμε, συνεχίζει η ανακοίνωση της Λαμίας. Φοβούνται προβοκάτσια από άλλες ομάδες που μπορεί να στοιχήσουν σε αυτούς. Παρακαλούμε την αστυνομική διεύθυνση να μεριμνήσει ώστε κανείς εκτός των κατόχων διαρκείας και προσκλήσεων που πρέπει οπωσδήποτε να φέρουν μαζί τους ένα έγγραφο ταυτοπροσωπείας, ταυτότητα ή διαβατήριο, να μην έχει πρόσβαση στο γήπεδο. Ευχαριστούμε τον φίλαθλο κόσμο για την κατανόηση, αναφέρει η Λαμία. Κατανόηση δεν είναι εύκολο να υπάρξει, γιατί πραγματικά τηρήθηκαν άλλα πράγματα σε άλλα παιχνίδια. Εντάξει, οι αποφάσεις σεβαστές, κατανόηση είναι λίγο δύσκολο να υπάρξει. Πρέπει να τονιστούν κάποια πράγματα για τη διαφορετική αντιμετώπιση ομάδων. Σωστά γράφει φίλος ότι, νομίζω ότι αυτό ίσχυε, με την ΑΕΚ η έδρα τους ήταν έτοιμη. Επέλεξαν να παίξουν στο Περιστέρι. Και το φοβερό είναι ότι μια ζωή οι αντίπαλοι μας επιλέγουν να παίζει το παιχνίδι έξω από το γήπεδο. Καλά, φέτος ειδικά έχουν κάθε συμφέρον να θέτουν εξωαγωνιστικά θέματα, να προσπαθούν να δημιουργήσουν εξωαγωνιστικά προβλήματα, γιατί εντός γηπέδου είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για αυτούς. Και μια και μιλάμε για διαιτησία, νομίζω ότι και σε αυτό το μάτς και στα άλλα δύο, τα εντός έδρας ειδικά, πρέπει ο ΠΑΟΚ να μην το πάει σε λεπτομέρειες. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να τα πάρει καθαρά και να βουλώσει μια και καλή στόματα. Θα μου πεις τώρα, το πρέπει. Εντάξει, μπορεί και να υπάρχει ένα ντεφορμάρισμα, ατυχίες. Δεν είσαι υποχρεωμένος να βάζεις πάντα τρία και να λύγει 3-0-3-1 στα Γιάννα κτλ. Αλλά καλό θα ήταν να κλείσει στόματα και για Ευαγγέλου και για ποιος θα σφυρίξει τον Ολυμπιακό και όλα ποιος όσα. Τον Ολυμπιακό. Θα έχουμε ρεπορτάζ και στη Φόρτσα γι' αυτό το Σάββατο, τι ακριβώς συμβαίνει. Τι προσπάθησαν να κάνουν και δεν πέρασε. Πολλά και διάφορα για τον χώρο της διαιτησίας, όπου έγιναν πολλά τις προηγούμενες ημέρες, αλλά δεν άλλαξε τίποτα. Και δεν έπρεπε να αλλάξει και τίποτα, γιατί φέτος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας βεβαίως, έχουν γίνει λάθη. Μπορεί να έχουν γίνει και 30 λάθη. Σημαντικά. Να έχουν γίνει 1-2 λάθη την κάθε αγωνιστική. Σημαντικά. Και υπέρ του ΠΑΟΚ φυσικά, υπέρ της ΑΕΚ, υπέρ του Ολυμπιακού και αν δεν έχουν γίνει και φέτος. Αλλά όπως το γράφει και στο καζέτα, 30 λάθη παιδιά έκανε μόνο ο Σπάθας στο ένα παιχνίδι στην Τρίπολη. Πραγματικά. Έκανε αυτός εκεί τότε, έκανε 31 λάθη όλα υπέρ του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί να εξισώνεται η φετινή χρονιά ολόκληρη με το ένα μάτς. Γιατί αυτό πάει να γίνει. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Φυσικά πρέπει να βελτιωθεί κι άλλο η διαιτησία. Αυτό που είδαμε νωρίτερα με τον Ζαχαριάδη, το να είναι τέταρτος είναι απαράδεκτο. 100%. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να μην έχει τιμωρηθεί ο Ζαχαριάδης για αυτά που έκανε στην Τρίπολη. Δεν γίνεται. Γιατί κατά τα άλλα οι τιμωρίες ήταν ισορροπημένες φέτος. Πάνω από όλους και πιο πολύ από όλους τιμωρήθηκε ο Βάτσιος για το έγκλημα που είχε κάνει εκεί στο Λαμία ΑΕΚ. Και από εκεί πέρα για μεγάλα λάθη τιμωρούνταν όλοι με ένα μήνα. Και εκεί ισορροπία και δικαιοσύνη. Λέγαμε για το Σπάθα. Ο Σπάθας για να φτάσει σε αυτό το σημείο να τρελαθεί σε εκείνο το μάτς, να τρελαθεί γιατί ξεφτυλίστηκε, τον είχαν αφήσει έξω 8 κληρώσεις γιατί είχε δώσει πέναλτι πέρα του ΠΑΟΚ στα Γιάννενα. Ναι. Εκείνο του Νέτσιντ. Το καθαρό πέναλτι. Ναι. Τι πίεση, σε τι ψυχολογική πίεση του είχαν υποβάλει, γιατί δεν ήταν όλα κατευθυνόμενα, ήταν και ψυχολογικά. Έδωσες πέναλτι στον ΠΑΟΚ 8 αγωνιστικές έξω. 8 όσες έφαγε ο Βάτσιος για το φετινό το όργιο, είχε φάει τότε ο Σπάθας. Και μετά τρελάθηκε και έκανε ό,τι έκανε και εκτέθηκε. Δεν έχει τέτοια φέτος. Αυτός που ευνοεί τον Ολυμπιακό ή την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ γίνεται διεθνής και αυτός που δεν κερδίζει εξαφανίζεται. Και εκεί υπάρχει ισορροπία. Αλλά φυσικά δεν αρέσει αυτό. Και μια και λέμε για διαιτησία, να πει κάθε ΠΑΕ τι άποψη έχει για το ΒΑΡ. Να πει κάθε ΠΑΕ. Ο ΠΑΟΚ έχει πει.
το πρότεινε, πίεσε, θέλει να το πληρώσει, θέλει ξέρω, να το επιβάλλει, θέλει να υπάρχει παντού βίντεο. Τι θέλει η ΑΕΚ. Η Ξάνθη είπε. ΒΑΡ. Έτσι είναι. Ναι. Το ΒΑΡ έχει αδυναμίες. Θα ξεφτυλιστούμε, θα γελάμε μερικές φορές με αυτά που θα κάνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Είναι βέβαιο ότι μία-δύο φορές θα γίνουμε ρεντικόλο. Ναι, με το ΒΑΡ. Αλλά έλα που θα δώσει 10 άλλες λύσεις, θα έχει ακυρωθεί το κολ του Πέλκα. Ναι, βεβαίως. Θα έχει ακυρωθεί. Θα είχε δύο βάτσιος το ρεζίλι αυτό στο τέτοιο. Θα είχαμε σωθεί 10 φορές από εντυπώσεις και από όλο αυτό το blog και θα είχαμε ξεφτυλίσει μία. Θα είχε καεί κανένα βίντεο, δεν θα μπορούσαν να συνεννοηθούν. Κάτι θα γίνει. Αλλά είναι 10 τα καλά, ένα το κακό. Βλέπουμε ποιοι προβάλλουν το ένα κακό. Το ένα προβάλλουν. Θάβουν τα 10 θετικά στα οποία θα βρίσκαμε λύση. Αλλά και εκεί ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να έχει το ηθικό πλεονέκτημα. Ο ΠΑΟΚ πίεσε, ο ΠΑΟΚ το ήθελε και θα το έχουμε το ΒΑΡ του χρόνου. Θα το έχουμε και ας πει ο Ολυμπιακός ότι δεν το θέλει. Για να αποδειχθεί ποιος θέλει ισονομία πραγματικά και ποιος θέλει εύνοια. Ο ΠΑΟΚ το ΒΑΡ το πρότεινε μετά τον τελικό, έτσι. Mm-hmm. Και επέμενε και συναντήσεις και να πληρώσει και να κάνει και τα πάντα. Οι άλλοι δεν παίρνουν θέση για το ΒΑΡ. Los Angeles FC. FC, είναι οι Lakers του που θέλουν τον Νουάρντα, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν τον παραχωρεί. Αγωνιστικά τώρα για αυτό το παιχνίδι υπάρχει το πρόβλημα με τον Τζάλμα Κάμπος. Κακό πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ σε μια θέση που... Υπάρχει μια σχετική αστάθεια. Δεν παίρνει πολλά ο ΠΑΟΚ. Ο Κάμπος είναι λίγο πιο σταθερός από τους άλλους. Βγάζει τώρα τελευταία συχνά πυκνά μυϊκά θέματα ο Κάμπος. Θα φανεί σήμερα αύριο αν μπορεί να παίξει. Πόσο χρόνο είναι, λέει ότι είναι 30-31. Ναι. Αν δεν μπορεί... Ο Βιερίνια μένει πίσω, έτσι. Άρα, Μακ, Λιμιός, Μπίσεσβαρ, οι τρεις για δύο θέσεις. Μακ, Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ, μάλλον έχει κερδίσει τη θέση, νομίζω, με όσα κάνει τις τελευταίες εβδομάδες. Και ο Μακ μπήκε με καλή διάθεση προχθές. Άρα, νομίζω ότι κέρδισε πόντους έναντι του Λιμιού. Που μάλλον πρέπει να αλλάξει λίγο, να ηρεμήσει, να φιλοσοφήσει και να δουλέψει. Δεν σημαίνει ότι ο Λιμιός είναι κακός παίκτης επειδή έχει μια κακή περίοδο. Λογικό είναι ένας 19χρονος να έχει κακή περίοδο σε μια τέτοια χρονιά, σε μια ομάδα τέτοιων απαιτήσεων. Εντάξει. Είναι λογικό. Για πολλούς ήταν αναμενόμενο. Πάντως αυτή τη στιγμή η όποια διαχείριση για τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή περνάει σε δεύτερη τρίτη μοίρα. Δηλαδή, έτσι όπως είναι το πράγμα, η κάθε σκέψη για το τι πρέπει να γίνει με τον ένα με τον άλλον κτλ. Είναι δευτεροτρίτο θέμα. Το θέμα είναι πόσο ο ΠΑΟΚ θα μπει για να κερδίσει. Κουτί είναι για τον Μπίσεσβαρ αυτό το παιχνίδι. Κουτί. Μάλλον. Εφόσον έχουν διαβάσει ότι η Λαμία είναι παρόμοια με τη Λάρισα. Δεν ανεβάζει παίκτες η Βέρεια. Η Βέρεια λέει η Λαμία. Το δηλαδή, τον Ασίγμπα έχει δεξιμπακ. Το γήπεδο δεν ξέρουμε. Τον Πριντέντα με τον Αναστασιάδη έχουν στόπερ. Τον Παντελιάδη έχουν αριστερό μπακ. Μπλάζιτς με τον Πίτη εκεί στον άξονα και τον Όμο. Δεν έχει ταχύτητα. Έχει την ποιότητα του Πίτη, μια ταχύτητα αυτού του Γουάντερσον, Βάντερσον, όπως λέγεται, που πέφτει όλο και σφαδάζει. Αυτό μπορεί να κάνει, αυτό θα κερδίσει κανένα φάουλ. Και ο Ακώστα που είναι κανονικός ποδοσφαιριστής και επικίνδυνος να τον προσέξεις. Μπροστά ποιος παίζει. Σε αδερφό ποιον έχουν. Δεν ξέρω. Είχαν εκείνον τον Βουό, τον έδωσαν. Ο Πίτη παίζει πολλές φορές κορυφή. Πήρε δύο, αλλά ποιοι είναι οι δύο. Τώρα, χθες προχθές, δεν είναι, εντάξει. Λογικά, για σχήμα του ΠΑΟΚ θα έχουμε αύριο. Έλα ρε, το σχήμα είναι γνωστό. Μεσάχοφ πάλι. Μαουρίσιο. Νομίζω Μαουρίσιο... Δεν ξέρω, Μαουρίσιο Σάχοφ. Εκεί είναι η θέση. Μπορεί να πέσει και ο Κάνιας, γιατί χρειάζεσαι να μένει και λίγο. Άμα να βγουν μπροστά αυτοί, στην κόντρα. Ναι. Μπορεί να παίξει ο Κάνιας. Αλλά από εκεί και πέρα οι άλλοι, όλοι, Πασκαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, γιατί θα έχει μέτρα στην πλάτη του
Ο Σάχος τιμωρημένος είναι, ναι. Ο Σάχος είναι τιμωρημένος. Αλλά κάνει Μαουρίτσιο. Στο δεκάριο. Πέργας δεξιά, ο Μάκα, αριστερά, ο Μπίσεσβα και ο Γκουρφίο Πρίγκεβιτς. Αυτή είναι η δεκάδα. Τι να, ποιο να είναι. Δεν νομίζω ότι πάει. Εκτός άμα δούμε Μουλέν. Μουλέν, ρωτάει και ένας φίλος. Ναι, δεν ξέρω. Τι να σου πω. Κοίτα, αν είναι αυτό που μας περιγράφουν στις προπονήσεις και αυτό που λέγαμε, είναι για αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, παίκτης ο οποίος έχει εντάσει τα τρεξίματά του, δεν είναι ο καθαρός ο κόφτης, αλλά έχει γρήγορη μετάβαση σε άμυνα-επίθεση. Γιατί αυτό θέλεις. Ωραία. Και έχει τις key passes που μπορούν να ορίσουν την εικόνα του αγώνα. Αλλά βάζεις έναν παίκτη καινούριο σε ένα παιχνίδι must win εντεκάδα. Αυτό είναι το ερωτηματικό. Δεν ξέρω τι να σου πω. Ξέρουμε όλοι ότι ο Λουτσέσκου τις κινήσεις του τις κάνει πάρα πολύ προσεκτικά. Δεν είναι, δηλαδή οι πιθανότητες που υπάρχουν για να μείνει ο Ναμπίο μου λένε ενδεκάδα, 10%. Παραπάνω, 10%. Mm-hmm. Παραπέντε πήγαμε. Αγώνα μπάσκετ έχει σήμερα ο ΠΑΟΚ. Στις 6:15 παίζει στη Χαλκίδα με την Κίμη, την πολύ δυνατή ομάδα της Κίμης όπως εμφανίζεται τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Κρουμπάλι είναι με την αποστολή αλλά δεν φαίνεται ότι θα παίξει. Διαιτές Σχοινάς, Δεσλής και Παπαθανασίου. 6:15 επαναλαμβάνουμε. Μετάδοση έχει και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ κλπ. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ που έχει χάσει τη θέση στην τετράδα και πρέπει να την ξαναπιάσει στο πρωτάθλημα. Αυτά από εμάς. Κλείνουμε 1-2 λεπτά πριν τις 2 με το ΠΑΟΚ 24. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12.